Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσοπτεργόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλησπέρα σ' όλους. Λείπει το βόδι. Δεν ξεκινάει σήμερα την εκπομπή. Είναι άρρωστος. Ακόμα και οι ειρηνόκεροι αρρωσταίνουν. Είμαι άρρωστος. Δεν θα έρθω. Και πολύ καλά θα κάνεις, του λέω. Γιατί άμα έρθεις, άμα κολλήσει από βουβάλι άνθρωπος γρήπη, μπορεί να το ρίξει να πάθει καμιά πνευμονία, λέω, και να πεθάνουν 2-3 εδώ πέρα. Γι' αυτό κάτσε, λέω, στο σπίτι. Κάτσε και αύριο, δες κανένα μάτσε εκεί. Κάτσε, πιες το τσάι σου, ξέρω εγώ, πιες κανένα βουβαλίσιο, φάει κανένα βουβαλίσιο κρέας, να τελειώνουμε με την πάρτι σου. Λοιπόν, μπαίνουμε γρήγορα στα θέματα, είναι πολλά. Έχουμε και τον ΠΑΟΚ να παίζει. Εγώ κανονικά τον ΠΑΟΚ δεν ήθελα να τον βγάλω τώρα, να ακούσω τώρα. Αλλά αφού πήγαν οι ρεπόρτερ εκεί, είναι, πώς το λένε, unfair. Δεν είναι σωστό να μην τους βγάλω. Τώρα αυτοί θα πει. Πάνε και απλά κόσουν τα τσίπουρα εκεί και τα λεφτά. Πιο μάστρα. Ο ΠΑΟΚ με το Βόλο σε αδιάφορο παιχνίδι και ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει με τα δεύτερα. Με το πούλμαν, ξέρω εγώ, του Αρίωνα και τα λοιπά. Άστα να πάνε στο διάλογο. Τώρα ο ΠΑΟΚ, μια και ξεκινήσαμε με ΠΑΟΚ. Εδώ λέει αναφορές από όλους τους παραγωγούς. Ξεκινάει από 17-12 έως τις 28-12 της Κακομοίρας. Βλέπε τελευταία σελίδα. Το Μετρόπολης 955 σας κάνει τα ερώτερα χριστουγεννιάτικα δώρα, λέει. Αξία 6.000 ευρώ, λέει, από το ΠΑΟΚ City Store, λέει. Στείλε, λέει, άμμου 3, λέει, κενό, λέει, τη λέξη δώρα ΠΑΟΚ, λέει. Ονοματεπώνυμο αποστολή 54.344 και μπαίνεις, λέει, στην κλήρωση και κερδίζεις, λέει, δώρα από την αγαπημένη σου ομάδα αξίας 6.000 ευρώ. Η κλήρωση, λέει, θα πραγματοποιηθεί στις 28 Δεκεμβρίου στην εκπομπή Πλάκα Τέλος με τους αρχιρουφιάνους εκεί, Βασίλη Βλαχόπουλο, όχι, ο Πάγκος είναι φίλος μου. Λοιπόν, έτσι, κλαίω, Κόκκινο. Γιατί πάρεις αυτούς? Τι, ρε Κόκκινο, τι φωνάζεις? Η κλήρωση. Τι? Πάρεις αυτούς. Και τι να κάνω, ρε Κόκκινο, εγώ τώρα? Πρέπει να κάνουμε κάτι, μας επισκιάζουν. Καλά, λέω, εντάξει, το πω εγώ στον κύριο Παύλο. Όχι, άσε, θα καθαρίσω εγώ. Κατάλαβες, έτσι γίνεται. Ανταγωνισμός. Ζηλεύει τώρα ο Κόκκινος που θα γίνει στο Βλαχόπουλο και στον Πάγκο η κλήρωση. Θα κληρωθούν, λέει, 100 άτομα και ο καθένας, λέει, θα κερδίσει, λέει, ένα από τα παρακάτω δώρα, λέει. Οι δύο πρώτοι τυχεροί, λέει, που θα προκύψουν από την κλήρωση θα κερδίσουν δύο, τι λέει, custom tablets PAOK. Τι είναι αυτό, ρε? Τι είναι αυτό, ρε? Ναι. Και τα οποία είναι δώρα μεγαλύτερης αξίας από τα υπόλοιπα. Έχει να πούμε περιγραφή δώρων. Ημερολόγιο ξύλινο ποδοσφαιράκι PAOK. Αυτό πρέπει να το πάρουμε κούτρα. Χορτάρι τούμπα σε plexiglass. Και αυτό. Κανονικά πρέπει να μας δώσουν και εμάς. Στους παοξίδες θα δώσουν σίγουρα από κάτι. Εμάς δεν μας χωνεύουν. Δεν. PAOK fan tablet, λέει. MLS. Τούρτα και αρκουδάκι από πάνες. Τι σάλια, ρε. Θήκη iPad PAOK. Χειμωνιάτικο σετ ΠΑΟΚ γκρι, λέει, πουσου φουσου μουντούνου και μπλούζες ΠΑΟΚ. Ατζέντα ΠΑΟΚ μαύρη δερμάτινη με κλιπ. Διαστάσεις 17 επί 25, λέει, εκατοστά. Αυτό είναι. Τα πα καλά. Όχι, μη λέτε ότι. Λοιπόν, τι λέει εδώ, αρχείο αναφορών. Τα δώρα φέρνει το. Α, τώρα μου έφερε ένα άλλο χαρτί εδώ. Λέει, το κορυφαίο ραδιόφωνο της Μακεδονίας. Ποιο είναι? Α, εμείς, ναι. 300 δώρα χαρίζει σε παιδιά από άπορες οικογένειες. Μπράβο το Μετρόπολης, συγκινητικό. Ελάτε λοιπόν την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο θέατρο του Αριστοτέλειου. Πού είναι αυτό το Αριστοτέλειο, ξέρεις? Ναι, εσένα ρωτά. Το Λευκό Πύργο είναι. Πιο εκεί απέναντι από τη Λέσχη Αξιωματικών. Α, ναι, με Εθνική Αμήνη. Ναι. Σε περιμένουν δώρα και διασκέδαση μαζί με τον μικρό πρίγκιπς. Ένα από τα ωραιότερα θεατρικά παραμύθια. Μετρόπολης 955, μια ανοιχτή αγκαλιά. Αυτά τα λέει καλά ο Μπούζος, εγώ δεν τα πάω καλά. Μια ανοιχτή αγκαλιά για τις άπορες οικογένειες και τα παιδιά. Τα παιδιά είναι σημαντικό. Καλέστε τώρα στο 2310-90-90-90, δηλώστε συμμετοχή και ελάτε να δούμε το χαμόγελο να φωτίζει τα αθώα πρόσωπα των παιδιών. Μην πάρει κανένα τηλέφωνο που έχει 40.000 ευρώ φορολογική δήλωση, γιατί μπορεί να συμβεί και κάτι τέτοιο, να πούμε. Από εκεί και πέρα. Α, έχουμε τη Vodafone. Βεβαίως. Λοιπόν, η χριστουγεννιάτικη καμπάνια της Vodafone στηρίζεται στα έθιμα των Χριστουγέννων. Κάποια είναι πιο γνωστά, όπως το φλουρί, και κάποια λιγότερο γνωστά, αλλά αρκετά πρωτότυπα, όπως το έθιμο της Κολόνιας, Ζάκυνθος και της Πουρναριάς. Άρτα.
Ναι, το έχουμε δει και στην τηλεόραση. Πάει ένας παππούς εκεί πέρα, βάζει φωτιά το σπίτι του ανεψιού. Το γενικό μήνυμα είναι: επειδή οι γιορτές αξίζουν όταν τις χαιρόμαστε με τα έθιμά τους, η Vodafone συνεχίζει να προσφέρει και να προσφέρει και να προσφέρει. Παραδείγματα: τα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Τα Χριστούγεννα ήρθαν. Μαζί με πολλά ωραία έθιμα. Το πιο όμορφο, τα δώρα. Κάποια δώρα όμως έχουν μεγαλύτερη αξία. Έτσι η Vodafone συνεχίζει και φέτος το έθιμό της, κάνοντας δώρο με κάθε αγορά σε αξεσουάρ, smartphone ή tablet. 1 ευρώ στα κέντρα στήριξης παιδιού και οικογένειας των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Τα Χριστούγεννα είναι για τα παιδιά. Και τι περιμένουν? Δώρα από τον Άγιο Βασίλη. Έθιμο και αυτό. Αλλά έθιμο είναι να προσφέρουμε και σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Έτσι λοιπόν φέτος η Vodafone συνεχίζει το έθιμο της, κάνοντας δώρο με κάθε αγορά σε αξεσουάρ, smartphones ή tablets 1 ευρώ στα κέντρα στήριξης παιδιού και οικογένειας των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Γιατί κάποια δώρα έχουν μεγαλύτερη αξία. Για όσους έχετε έντερα που τα οποία έχουν πολύποδες, έχουν να πούμε δυσχυλιότητα, δεν μπορείτε να πάτε στην τουαλέτα να πάτε να εκενώσετε. Αν ξέρω εγώ, σας αγχώνουν τα οικονομικά χρέη και τα λοιπά και κάνει το έντερό σας τούκου 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 που έκανε το δικό μου και είχα κολίτιδες. Πήγαινα να πάω τουαλέτα, ζοριζόμουν, δεν μπορούσα να βγάλω τίποτα από πίσω. Λοιπόν, όσοι έχετε πεπτικές διαταραχές, όσοι δηλαδή έχετε στομάχια τα οποία είναι δύσκολα, κατεβάζετε το φαΐ, πάτε να ξαπλώσετε και έρχεται η ισοβαγική παλιδρόμηση να σε κάνει να πούμε το λαιμό να μην πω τι. Έχετε να πούμε χοληστερίνη, τρώτε σαν τα βόδια, πίνετε σαν τα ζώα, έχετε χοληστερίνη. Έχετε ανεβασμένο ζάχαρο, τρώτε ζάχαρα, σοκολάτες, κουρασάν, κόλπα και ιστορίες. Έχετε πόνους στις αρθρώσεις, είστε γέροι, είστε ξέρω εγώ κάνετε δύσκολες δουλειές, είστε νοικοκυρές, είστε ξέρω εγώ δουλεύετε σε εταιρείες φόρτωμα, ξεφόρτωμα, κατέβαζε, ανέβαζε, έχεις θέματα. Και άμα έχετε και ιός όπως ο κόκκινος, το βουβάλι που ξαπλώθηκε ανάσχελα να πούμε και τα λοιπά, θα πάρετε το Aloe Vital. Και δεν το λέω αλόε, είναι καλό και εγώ το λέω καλό Evital. Είναι το μοναδικό προϊόν του οποίου η φόρμουλα έχει την πιστοποιητική κατάσταση του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Λοιπόν, δοκιμάστε λοιπόν τώρα στο 2312-200-500. Συγγνώμη, έτσι το λέει ο κόκκινος. Στο 2312-200-500 και το αποκτάτε στην ειδική τιμή των 34 ευρώ και 90 λεπτών. Έχουμε κανένα άλλο χορηγό, φλουριά, ιστορίες. Α, έχουμε και τον Παλοδήμο, τον Εσκιάδη, φίλης του κόκκινου, βέβαια. Εσκιάδης λοιπόν και Παλοδήμος. Χορηγός εκπομπής, φίλος και αδερφός. Λοιπόν, πηγαίνετε στο... Δεν μου έχει δώσει ένα χαρτί εδώ για τον Παλοδήμο συγκεκριμένα. Σε ποια οδό είναι? Πες αυτήν από πάνω ρε, να μας πει πού είναι. Ρε Παλοδήμο, ναι. Εσκιάδης Παλοδήμος μου το δίνει με γράμματα να πούμε... γραμμένα με το μολύβι, επειδή είναι φίλος του κόκκινου. Μου λέει 3 αναφορές την ημέρα, έως 2 δεκάδες κτλ. Αλλά δεν μου λέει πού είναι. Λοιπόν, πάρε δρόμο, πάρε αυτές εδώ από πάνω και φέρνει να παίρνω ένα χαρτί. Μην τις... Ναι. Οπότε θα χρωστάω Παλοδήμο. Λοιπόν, πάμε στα θέματα γιατί με αποσυντονίζουν οι χορηγοί. Έχω κενό τον Παλοδήμο, να ξέρεις. Λοιπόν, 3 η ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ στο Βόλο. Ποιος θα κάτσει να δει τώρα μεσημεριάτικα? Τον ΠΑΟΚ με τον Βόλο να παίζει, ξέρω εγώ, με τον 19χρονο και τον 18χρονο και τον 17χρονο. Τι κλαίτε με τους διαιτητές, ρε. Τι έχετε πάθει με τους διαιτητές και κλαίτε? Έτσι έκανε ο διαιτητής, φυρίζει τον Ολυμπιακό διαιτητής, βγαίνει εδώ ο Θωμαίδης, κλαίει με τον Μπούζο, σάλια μάλια εδώ κάτω έχουν έρθει σφουγγαρίστρες να μου και τα λοιπά. Τι θέλετε, ρε. Θέλετε να πείτε την αλήθεια, ρε, στον κόσμο? Ο Ολυμπιακός είναι ο νταβατζής του ελληνικού ποδοσφαίρου και άφησε το νταβατζιλίκι του να ενισχυθεί επειδή εσείς οι υπόλοιποι είστε κότες, είστε άφραγκοι και δεν ξέρετε να κάνετε να λειτουργήσετε στο παρασκήνιο για στην αλητεία. Τι θέλεις να κάνει? Ένας που ελέγχει τη νύχτα, το βράδυ. Άμα είναι μια συμμορία, ξέρω εγώ, Αλβανών ή Γεωργιανών. Και δεν έχει απέναντί του, ξέρω εγώ, την ομάδα του Κάπα, του φίλου μου. Δεν έχει, ξέρω εγώ, τον Μάρκο από την άλλη μεριά. Δεν έχει τον Παύλο από την άλλη μεριά. Δεν θα κάνουν να πούμε ότι γουστάρουν. Θα μπαίνουν μέσα με τις κλωτσίες, θα λένε τον μαγαζάτορα, ξέρω εγώ, δώσε αυτά κτλ. Τα βατζιλίκι. Άμα δεν υπάρχει και η αστυνομία μέσα, ξέρω εγώ, γιατί και η αστυνομία μέσα στη νύχτα. Πρέπει να παίζει και αυτή το ρόλο της. Να υπάρχει, ξέρω εγώ, η αστυνομία, η Γεωργιανή από την άλλη μεριά, οι Έλληνες από την άλλη, η Φουσκωτή από την άλλη, 4 συμμορίες. Η μια συμμορία να έχει το ένα μαγαζί, η άλλη συμμορία να έχει το άλλο μαγαζί, ο Παύλος να έχει το άλλο μαγαζί, ο Μάρκος να έχει το άλλο μαγαζί, ο Κόκκινος να έχει το άλλο μαγαζί. Αυτοί πήραν όλα τα μαγαζιά. Σε κάθε κοινωνία, να πούμε. Έτσι δεν γίνεται. Αφήσατε λοιπόν τον Ολυμπιακό και κάνει ό,τι κουστάρει. Ο Ολυμπιακός φταίει. Φταίμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι που τον αφήσαμε τον Ολυμπιακό να δημιουργήσει την κατάσταση. Και βολευτήκαμε
να παίρνουμε τα ψίχουλα και τις αυτές και να βγαίνουμε εδώ να φωνάζουμε σαν τις γυναικούλες. Με έκανε έτσι ο Ολυμπιακός, με έκανε έτσι ο Ολυμπιακός. Και το μεγαλύτερο παράδειγμα είναι η μεγαλύτερη κότα αυτής της ιστορίας, είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης. Οι μεγαλύτερες κοτάρες, να πούμε, είναι αυτό ο Καραμελίδης, μεγαλύτερη κοτάρα. Οι μεγαλύτερες κοτάρες είναι οι Θεσσαλονικοί διαιτητές. Όταν λοιπόν, κύριε Μπούζα, και πολύ ωραία τα γράφεις, αλλά δεν σε ακούει κανείς, φαίνεται, γιατί έχουν να μου κοιμά στο κεφάλι. Όταν λοιπόν, κύριε Μπούζα, ο Θεσσαλονικιός διαιτητής φυρίζει τον Ολυμπιακό περισσότερο και από ότι ο Πειραιώτης, και όταν στην ΚΕΔ είναι ο Βεριώτης Θεσσαλονικιός Καραμελίδης, ο οποίος σβήνει και γράφει διαιτητές, και όταν πάω εγώ να πιω καφέ με τους διαιτητές, μου βρίζουν τον Καραμελίδη. Ή θα μιλήσετε ή δεν θα μιλήσετε. Τι νιαουρίζετε εδώ από τα μικρόφωνα? Ήρθατε να ζήσετε 50, 60, 80 χρόνια να νιαουρίζετε? Ήρθατε. Σε Καραμελίδη σε βρίζουν. Οι διαιτητές Αλφα Εθνικής. Ρόμπα σε λένε ότι είσαι. Σε λένε ότι είσαι ρόμπα. Γιατί τους αφήνεις, λέει, απροστάτευτους. Μην περιμένεις να σου πω ονόματα. Έτσι λένε οι διαιτητές της Αλφα Εθνικής που πίνω καφέ εγώ στο καψί το πρωί της Κυριακής όταν παίζουν. Και έχω σχέσεις με όλους αυτούς καλές. Και μιλάμε και κάνουμε. Άνθρωποι του Θεού είναι κι αυτοί. Οι οποίοι είναι απροστάτευτοι στον κλάδο τους. Είναι ελεηνός ο κλάδος της διαιτησίας. Λένε οι διαιτητές. Και βρίζετε εσείς το Μαρινάκι και είναι ο Θεσσαλονικιός ο Καραμελίδης πρόεδρος της ΚΕΔ. Και ορίζει τους διαιτητές. Ο Μαρινάκης φταίει. Παίζει χθες ο διαιτητής ο Παπαδόπουλος, ο οποίος λέει είναι παοξής. Το σκαρτάδο, λέει, είχε στο δωμάτιό του όταν ήταν μικρός. Όταν έβγαζε δοντάκια η μαμά του τον πήγαινε στον νηπιαγωγείο, ο μπαμπάς του τον είχε, λέει, το σκαρτάδο. Το Γκούδα, το Φορτούλα, το Γούναρη, τον Ιωσιφίδη στο προσκεφάλι. Παίζει λοιπόν, γίνεται διαιτητής. Αλλά ξέρει ο Παπαδόπουλος ο διαιτητής ότι αν δεν σφυρίξει όπως πρέπει, ούτε διεθνής θα γίνει, ούτε θα παίξει αλφαεθνική. Και κορόιδο είναι να παίξει τον ΠΑΟΚ. Κορόιδο είναι, βλάξη είναι, ηλίθιος είναι. Δεν κοιτάξει το τομάρι του. Σε αυτή τη ζωή λοιπόν, ο καθένας κοιτάει το τομάρι του. Κοιτάει τον πισινό του. Το πισινό του αλουνού δεν το κοιτάει ποτέ κανείς, παρά μόνον όταν έχει κοινό συμφέρον. Όταν ο δικός μου πισινός έχει κοινό συμφέρον με το δικό σου τον πισινό και τα λοιπά, βγάζουμε τους πισινούς μας στο κοινό συμφέρον και τον κουνάμε μαζί. Αν ο δικός μου πισινός με το δικό σου τον πισινό δεν έχω κοινό συμφέρον, γιατί εγώ να βγάλω το δικό μου τον πισινό και να κρυώσει τη στιγμή που δεν έχει κανένα συμφέρον από το δικό σου πισινό? Καλά τα λέτε τώρα. Μας έχετε τρελάνει. Τα σάλια τρέχει εδώ και την αυτά και τον Νόερ και τα λοιπά. Ποιο Νόερ? Εδώ κάθε μάρτυρας πεθαίνει. Τους βρίσκουν τσιμεντωμένους. Ούτε καν τους βρίσκουν. Οι δικαστές έχουν χεστεί απάνω τους. Η τσίρλα από το παντελόν του δικαστή κοιτάζει μέχρι τα γόνατα. Άμα βρουν κανένα γύφτο, κάνουν από το κορδελιό και τα λοιπά, κάνει καμιά παρανομία, του τραβάνε τρεις μήνες. Και δεν φοβούνται. Ο Καστανά, το Φουγκαρά, 65 χρονών, του αλλάξαν τα πετρέλαια. Τον Νόερ όμως, που εξαφανίζονται, πώς τους λένε, οι μάρτυρες και τους ψάχνουν στα χαντάκια και δεν τους βρίσκουν, ένα-δύο δεν τους βρήκανε, λέει. Ψάχνουν να τους βρουν. Η Νικουλούλη, το βλαχαδερό, η Νικουλούλη. Νικουλούλη, ψάχνουν να βρουν Νικουλούλη. Δεν να καθίσετε από εκεί πέρα. Λοιπόν, ψάχνουν να τους βρουν Νικουλούλη. Νικουλούλη πήρε εκπομπή, είχε να πούμε τον Καραμαλή Κουμπάρο, ήταν ο άντρας της, πώς το λένε, υποτακτικός του Καραμαλή. Επί Νέας Δημοκρατίας κώθηκε αυτή εκεί. Μόλις ο άντρας της δεν ήταν πολύμος, του τραβάει ένα σούτι, να πούμε ένα διαζύγιο, από εδώ πάνε και άλλοι. Κατάλαβες? Έτσι είναι τα γράμματα. Εγώ βέβαια είμαι τρελός. Είμαι παράφρονος, είμαι ανισόρροπος. Εγώ τα βλέπω έτσι τα πράγματα. Εσείς πείτε ό,τι θέλετε. Θέλετε λοιπόν Θεσσαλονίκη να χτυπήσει την Αθήνα. Με τι να την χτυπήσει την Αθήνα, ρε? Όταν ο Καραμελίδης είναι πρόεδρος της ΚΕΔ και οι διαιτητές τον βρίζουνε. Πώς θα γίνει για η δουλειά? Βγαίνει ο Μπούζας, γράφει ένα τόνο αλμελάνι έχει. Έχει το μολύβι του Μπούζα. Μπικ, Πάρκερ τι είναι? Έχει γράψει. Αλλάζει τίποτα, ρε? Τίποτα δεν αλλάζει. Ξέρεις τι μπορεί να αλλάξει? Το πω εγώ μετά το διάλειμμα. Βρήκαν αυτόν τον φλόρο εδώ, τον Άρνεσεν. Αυτόν τον φλόρο και του τρώει τα λεφτά εδώ. Του τρώει τα λεφτά, δεν του κλέβει. Του λέει, θα πάρουμε, λέει, μπακ. Και του φέρνει το Λέοβατς. Ο Λέοβατς είναι σαν τον καρκινοπαθή στο τελευταίο στάδιο του καρκίνου. Περπατάει, δεν περπατάει. Λες, θα ζήσει. Πάει η γυναίκα από πάνω, κοιτάει, ξέρω, αναπνέει. Ποιος Λέοβατς, ρε? Σας φέρνα το Λέοβατς και διώξαν το Ράτς. Τους έφερε το Σάμπο και λέει μεγάλο. Τους έφερε το Λέοβατς, το Τζίμι Ροτ για δεκάρι. Ο Τζίμι Ροτ δεκάρι. Η φτέρνα του στη Λεβαδιά δεν πάτησε την περιοχή. Η φτέρνα του Λέοβατς, του Τζίμι Ροτ. Θα τον κάνουν τώρα το Τζίμι Ροτ αυτό. Κάναν τον Μπέλκα Κούδα. Του Κούδα του πέσαν τα μαλλιά, είχε λίγα, του φύγαν και αυτά. Τι βέβαια, του πέσουν του Κούδα τα μαλλιά. Όταν διαβάζει ότι ο Πέλκας είναι ο διαδοχός του. Ακούς κάτι σάλια να πούμε, κάτι λακαμίες να πούμε, δεν αντέχεις. Και τώρα λέει, διαβάζω στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ετοιμάζεται, λέει, να κάνει ο Φρακ Άρνεσεν να πούμε μεταγραφές για τον ΠΑΟΚ.
Άμα είναι έξυπνος ο Κόντος, θα του πει δεν κάνεις καμία μεταγραφή. Δεν χρειάζεται πάω καμία μεταγραφή. Θα είναι ηλίθιος ο Σαββίδης, ποδοσφαιρικά εννοώ. Ο άνθρωπος επιχειρηματίας είναι, εγώ δεν μπορώ να τον μιλήσω για την σπουδαία του καριέρα στο εμπόριο και στις δουλειές. Αλλά στο ποδόσφαιρο είναι φελός. Δεν ξέρω τι κάνει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή φωνάζεται για τον Ολυμπιακό. Έβγαλε τον άλλο τον γραμμένο, τον κρύο. Γεια σας κύριε Κανελάκη. Παρακαλώ, θα είμαι στο ψηφοδελτίο πρώτος για να πάρουμε τις ενώσεις. Πώς θα πάρει τις ενώσεις με τον γραμμένο, ρε. Ο γραμμένος είναι άνθρωπος του Θεού, ρε. Κάθε Κυριακή εκεί πήγαινε με τον Βακάρο και έκανε. Συγχωρέθηκε ο Βακάρος. Λοιπόν, να πούμε, παρένθεση, ο παπάς που με πάντρεψε εμένα στον Άγιο Δημήτριο το 2001 και με το γιο του είμαστε και φίλοι πολύ, με τον Κόκκινο πιο πολύ φίλοι, γιατί ο Κόκκινος είναι με τον Παπαδαριό. Καλά, έφυγε ο Βακάρος και κυδεύεται σήμερα, έφυγε λέει πάνω στη λειτουργία. Πάνω στον Άγιο Δημήτρη, ο παπάς του Βακάρου, ναι. Ο πάτερ Βακάρος έφυγε και κυδεύτηκε σήμερα στις 12 η ώρα, δεν πήρε χαμπάρι ο Κόκκινος τίποτα. Πεθαίνει όμως ο Χωρίτης που είναι νονός του, δεν πάει στην κηδεία. Φεύγει ο πάτερ Βακάρος σήμερα, εγώ πρέπει να τα λέω. Κόκκινος κοινωνικά είναι βόδι. Μόνο Ισκιάδης ο Μπαλοδήμος. Την είπε στην άλλη να αναφέρει το χαρτί. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Γιατί εγώ τη βλέπω λέω εδώ πέρα. Άντε μπράβο. Και ζητώ συγγνώμη τον φίλο μου τον Μπαλοδήμο και τον Ισκιάδη για τη διεύθυνση και τα λοιπά. Θα τα πούμε δύο φορές μετά. Έτσι μπράβο. Για τα λέμε όλα. Τι χαρτί είναι αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν με τους διαιτητές μη σταυροκοπιέσαι, ρε. Εμένα δεν σταυροκοπιέσαι. Δεν κοιτά τον ουρανό. Εμένα κοιτά. Α τον ουρανό. Δεν σε δει κανένα εκεί που. Εκεί που κοιτάς δεν σε δει κανένα. Σε μένα κοιτά. Σταυροκοπιέται ο άλλος. Αν χαθείς. 9.55 λοιπόν κενό. Μήνυμα στο 54.340. Θέλουν να έχουν τον Καραμελίδη. Παλιά είχαν τον Καγκάτσι. Πάω ξύ ο Καγκάτσι. Αυτό ο Καγκάτσι. Ο Μάκης ο αδερφός, αυτό κουμπάρο. Αυτό. Πήγε στην ΕΠΟ. Η ΚΕΔ ήταν να πούμε υφισταμένη αρχή. Τα έπαιρνε 80-20 Ολυμπιακός στα σφυρίγματα με τον Κόκαλη. Ρε όπου τα λεφτά είναι, ρε. Δεν έχει πάω και εδώ και Ολυμπιακός. Δεν έχει Χριστό και Αλάχρε. Τα λεφτά είναι, ρε. Κοροϊδά. Δεν έχει ρε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, ρε. Τα λεφτά είναι, ρε. Βόδια. Ξυπνάτε, βόδια. Βόδια. Ζώα. Ξυπνάτε. Μαζί και με εσάς να ξυπνήσω κι εγώ. Πρώτο ζώο εγώ. Πρώτο βόδι εγώ. Που δεν τα καταλάβαινα τόσα χρόνια. Σαν το Μοσχάρι πήγαινα. Ξυπνούσα πρωί βόδι, βράδυ βόδι ξανακοιμόμουν. Βόδι ξυπνούσα ξανά το πρωί, Μοσχάρι κοιμόμουν. Πάρ το χαμπάρι, μαρμίτα είναι. Δεν έχει πάω και μπάω και μπάω. Όπου το μαλλί είναι. Το μαλλί είναι. Λέει πρόεδρε, οργανωμένος γενικά, κοίταξε να δεις, δώσε κανένα φράγκο να κάνουμε καμία εκδρομή. Εντάξει, κι άμα χάσει και η ομάδα δεν τρέχει και τίποτα να πούμε. Πρώτα εμείς. Έτσι είναι. Λέει άλλος, κοίτα, άμα δεν με δώσει την είδηση να πούμε, δεν έχει. Θα σε κάνω πόλεμο. Ο άλλος λέει βρίζει, άμα δεν με πάρει προπονητή τερματοφυλάκου τον πάγο, θα σε βρίζω, λέει από το ραδιόφωνο. Έτσι είναι η ζωή, τι κάνουμε τώρα, την αλλάξουμε να πούμε. Καλά τα λέω. Θα σας πω λοιπόν, αυτό τον άρνεσε να πω αυτή τη σουπιά, η οποία θέλει να κάνει μεταγραφές στο Γενάρη στον ΠΑΟΚ. Όποιος ΠΑΟΚΣΙΣ πει ότι θέλω μεταγραφές, θέλει ξύλο. Τα λεφτά πρέπει να πάνε στο γραμμένο. Για ποιο λόγο? Κύριε Κανελάκη, μίλησα με τον κύριο Σαββίδη και το πρόβλημα διωγγώθηκε. Τώρα, μην γελάς. Πάμε διάλειμμα. Γιατί θα πάμε παρά 10 σε break, καλέ μου ηχολήπτη? Για να είμαστε συνέρχεστοι στο αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό Βόλου. Ρε φίλε, δεν θα μας ακούσουν ούτε οι μαμάδες των ποδοσφαιριστών. Ποιος έδωσε τέτοια εντολή? Ναι. Α, θα πάμε, είναι η Sportsman χορηγός, άρα θα πάρουμε λεφτά. Εντάξει, τότε 3 παρά 10 να πάμε σε διάλειμμα. Άμα είναι να πάρουμε λεφτά, γιατί αυτό το πράγμα που βλέπω εγώ εδώ. Ακούστε, παιδιά, τη σύνθεση του ΠΑΟΚ. Μελισσά Κόντρα Δελιγιανίδη. Κοροβέσης, ο Ψάλτης είναι αυτός. Τοπαλίδης, Σιράκος, Κάκος. Τζελεπίδης, Δημητριάδης, Αντώνης. Ο Αντώνης. Και Παρτάλης, όχι Πατράλης. Λοιπόν, αυτή την ώρα λέει το ρεπορτάζ, περισσότερο είναι οι αστυνομικοί στο κήπεδο παρά οι φίλαθλοι. Στον πάγκο του πάγκου είναι ο Σιαμπάνης, ο Παναγιωτίδης, ο Δημητρίου, ο Χατζηδύμπας, βου. Δύο χατζηδίμπες έχει. Ο Γαρδούμας, ο Κούστα και ο Κτιστόπουλος. Άντε φύγει από εδώ, ρε. Και δίνει λεφτά η Sporting Bet για να μεταδώσει με αυτόν τον αγώνα. Χαλάλη της. Εγώ άμα ήμουν πάντως μια φορά, φράγκο δεν θα έδινα. Δεν μου λένε εσύ που είσαι. Λοιπόν, στις 14 και 32 ο κόσμος που βρίσκεται στις εξέδρες λίγα λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα είναι ελάχιστος.
Λοιπόν, οι αστυνομικοί λέει είναι περισσότεροι από τους, πώς λένε, θεατές του γηπέδου. Και πάμε να κάνουμε αναμετάδοση αυτό το παιχνίδι, ρε φίλε. Ντροπή, αυτό γκολ βάζουμε τώρα. Εντάξει, να έχει ενδιαφέρον, άντε να είναι χαρνιακός Ηρακλής, να παίζει με τρία αμυντικά ο Ηρακλής, ξέρω εγώ, στο Μενίδη, να βάζει και τέταρτο αμυντικό χάφι και να δέσει το αποτέλεσμα εκεί. Τέσσερις αμυντικοί, δύο στόπερ και άλλοι δύο στόπερ σε ρόλο χάφ. Και τα αμυντικά χάφι είναι ανακλεισμένος ο Ηρακλής στα ρίσκια και είναι ο ΠΑΟΚ στο Ντόρτμουντ, να έχει ενδιαφέρον. Τώρα, τι να παίξω καλαμαριά εχθές να ούμε, πώς το λένε με την. Πώς το λένε τους Εραίους. Τους Εραίους, τέλος πάντων. Πώς το λένε το χωριό, ρε. Ξεχνάω το χωριό που έπαιζε χθες. Κάτσε να θα το θυμηθώ, ρε. Δίπλα στη Ζύχνη, ρε, πώς λέγεται. Το Γάζορο, ρε. Το Γάζορο, έπαιζε με το Γάζορο. Θα μην βάλω αναμετάδοση, έχει ενδιαφέρον. Τώρα πάω Βόλος να πούμε. Λοιπόν, να έρθω στο πρώτο το κομμάτι και να πω το εξής. Λέει ο Φρανκ Άρνεσε, λέει το Σαβίδι, σε δάγκωσα στο ένα σβέρκο, έτσι, από τη δεξιά μεριά. Τώρα σαν βαμπύρ να πούμε. Μια και είναι Ιανουάριο και χρειαζόμαστε και κάποιε ενισχύσει κτλ. Να σε δαγκώσω και στο άλλο. Ρίξε κανένα φράγκο να πάρουμε παίκτε. Σαβίδι, μην πάρει ούτε 18χρονο ταλαντούχο υποδοκιμήν. Μην πάρει τίποτα. Και τα λεφτά που είναι να δώσει, κοροϊδάρα, δώστε στο γραμμένο να πάρει καμιά ένωση. Άιντε, θα σα ξυπνάμε εμεί, επειδή κοιμούνται οι άλλοι. Θα σε πάρει ο Μελισανίδη στην ΕΠΟ. Θα τον πιάσουν το χοντρό με το καράβι, θα τον μπουζουριάσουνε. Και θα μείνει ο Μελισανίδη να αλωνίζει, κορόιδο. Πάρε λοιπόν αυτόν τον μόνιμο κάτοικο εδώ του. Τη 4 Μέξη, πώς το λένε. Μόλις το μόνιμο κάτοικο του Κανελάκη, το γραμμένο. Που όταν βγαίνει 5 ώρα μας πιάνει ο ύπνος. Και άμα έχει και κατεύθυνση προς τη Βασιλή Σόλγας και βλέπεις εκεί το ηλιοβασίλεμα να ακούς και το γραμμένο με τον Κανελάκη να σε πιάνει ροχαλιτό βρόγχος να μου μεταθανάτιος ρόγχος να σε πιάσει να τους ακούς. Κατάλαβες. Θα πάρει την ΕΠΟ αυτός τώρα. Θα πάρει την ΕΠΟ με το γραμμένο. Μας τρελάνε αυτή την πόλη. Και αντί να βρίζουν τον Καραμελίδη 2 βήματα δρόμος όπου καλά και μαλά. Το βλέπεις τον Καραμελίδη εκεί μέσα. Το πιάκας από το λαιμό του. Έλα εδώ ρε. Έλα εδώ ρε κολόβλαχε. Έλα εδώ. Έλα εδώ ρε κολόβλαχε του. Έλα εδώ. Τι είναι αυτά που κάνεις ρε. Σε βρίζουν οι διαιτητές. Άμα σφυρίξουν ανάποδα τον Ολυμπιακό. Άμα δεν το σφυρίξουν καλά πας και τους διώχνεις. Και βρίζετε το Μαρινάκι. Και αυτές τις ρόμπες τις ξεκούμποτες εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Τους διαιτητές και τον Καραμελίδη. Δεν τον έχει πιάσει από το λαιμό. Μόνο Μπούζας έγραψε για τον Καραμελίδη. Μόνο Μπούζας την πήρε γραμμή. Δηλαδή ο Μπούζας είναι 75 χρονών σαν το δεινόσαυρο. Αυτός θα μας κάνει ακόμα μάθημα, ρε. Δεν παίρνετε χαμπάρι, ρε, που είστε. Τι μυαλό είναι αυτό που έχετε, ρε. Κοιμάδες τρώτε, έχετε σαπίσει το κεφάλι σας μέσα. Ο Καραμελίδης είναι εδώ δίπλα. Ο Παπαδόπουλος είναι εδώ διαιτητής. Βγαίνει πάνω σε μια μπουκάτσα. Έλα εδώ, ρε, πες τώρα, ρε. Χέστη. Είναι αυτά, ρε, που σφυρίζεις. Μαρινάκη. Καλά μας κάνει ο Μαρινάκης και μας αλλάζει τα πετρέλαια. Πολύ καλά μας κάνει. Μας βρήκε μπόσικους. Γλύφει ο Καραμελίδης, γλύφει ο Παπαδόπουλος, γλύφει ο ένας, γλύφει ο άλλος. Ναι, μια χαρά όλα. Πάω εγώ στο κανάλι το άλλο κάτω. Να με κάνει πρόταση να πούμε ένα κανάλι αθηναϊκό. Με πιάνουν στην καρέκλα σε μια πολυθρόνα. Καθίστε κύριε Ραπτόπουλε, θα πιείτε καφέ. Ράστε τα σάλια, λέω. Πες το προκείμενο, τι έγινε. Λέει, ξέρετε κάτι. Εμείς λέει, θα σας θέλουμε πάρα πολύ. Είστε ένας άνθρωπος έτσι πολύ δυναμικός και τα λοιπά. Ξέρετε, μπάλανε και τα λοιπά. Αλλά τον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Μελισανίδη δεν πρέπει να τους χτυπάτε. Λέω, ναι, σοβαρά. Ναι. Το δικό μας, λέω, τον κύριο Σαβίδη, αυτό λέει κάτι το ότι θέλετε. Α, λέω, μάλιστα. Πόσα δίνετε, λέω, το μήνα. Μου λέει ένα ποσό, ο σκουπιδιάρης στο Δήμο Θεσσαλονίκης παίρνει παραπάνω. Λέω, δεν μου λες, μωρή. Έτσι ακριβώς. Άμα σου χώσω ένα μπάτσο, λέω, ξέρεις, θα πας. Λέει, τι, α, πάρω εγώ αυτά τα λεφτά και αυγώ στη Θεσσαλονίκη. Να τρώω ξύλο από την Νεάπολη μέχρι το Κορδελιό. Με κάνουν μπαούλο και με το δίκιο τους. Να μην μιλάω για τον Μελισανίδη και, για τον, και να, να βρίσκω τον Σαβίδη δεν γίνεται. Λέει μα. Πήγε άλλος δημοσιογράφος. Πάω ξύς. Υπόγραφος στον πρωταθλητή. Καταλάβεις αυτή η πόλη της επανάστασης. Εγώ που μπορούσα να την κάνω τη λάδι. Δεν είμαι πάω ξύς. Δεν πήγα. Δεν πήγα γιατί φοβάμαι το ξύλο. Δεν πήγα γιατί. Και τα λεφτά ήταν λίγα. Δεν σας το παίζω εγώ καλώς. Άμα μου δίνε κανένα ταλιράκι το μήνα, κανένα εφτάρι. Βέβαια, γιατί να μιλήσω. Τώρα με αυτά που σε δίνει, σε ξεφτιλίζει και σαν πόλη. Δηλαδή, εγώ πάω σαν εκπρόσωπο και τη Θεσσαλονίκη εκεί κάτω. Άμα μου δώσει εμένα του σκουπιδιάρι τα λεφτά, που εγώ δεν υποτιμώ.
Αλλά ο Σκουπιδιάρης παίρνει 700 ευρώ, 800, τρεις ώρες δουλεύει, πάει στο καφενείο, τραβάει δύο τσίπουρα να πούμε, τραβάει ένα ύπνο 5 ώρες και είναι μια γάρα. Κάνει τζακούς και μια γάρα. Ξαναξυπνάει την άλλη μέρα, τραβάει 5 κάδους, παίρνει 3 ώρες 800 ευρώ. Εγώ τι έκανα για 1200 ευρώ και 1500 ευρώ να τρώω ξύλο από τους παοξίδες. Άντε ρε φύγε από εδώ, μωρή, τι λέω. Εσύ τα από εκεί πέρα μου δώσες και τη δερμάτινη την πολυθρόνα να καθίσω. Έτσι γίνεται που λες. Έτσι γίνεται. Τους εδώ θα βρίζετε. Τον Καγκάτσι να βρίζετε που τον πήρατε στον ΠΑΟΚ. Που τον πήρατε στον ΠΑΟΚ και το. Δεν με νοιάζει το γιο, δεν με πειράζει, δεν με ενοχλεί εμένα. Τον Καγκάτσι είχατε εδώ που σφύρεζε Ολυμπιακό. Τον Καραμελίδη γλύφεται εδώ νιάου νιάου που έχει την ΚΕΔ. Και βγαίνω εγώ στον καυσί του στο ξενοδοχείο και πίνω καφέ με τους διαιτητές και λέει: «Κέδη μας έχει απροστάτευτους! Ποιος είναι στην ΚΕΔ ο Καραμελίδης? Δίπλα τον έχετε, βρε ρόμπες! Ρόμπες! Δίπλα τον έχετε! Σε φταίει ο Ολυμπιακός! Μας έχει κάνει κόσκινο εδώ πάνω! Και θα πάει όλος με τον. Πες τον αρέα, τον Γραμμένο! Με τον Γραμμένο να πάρει τις ενώσεις! Ο Γραμμένος σε ένα τέταρτο μας σε μιλήσει, ρε! Είναι το καλύτερο ηρεμιστικό, ρε! Τι βάλει μου και τι αυτά, ρε! Σε πιάνω ύπνο να μου ανάσκελα και σε πιάνω ένα χαλιτό. Χαρχουρ, χαρχουρ, χαρχουρ. Κύριε Κανελάκη. Ναι, τι θες. Τι διαφημιστικό, ακόμα δεν ξεκίνησα. Πληρώνεις Sporting Bet. Τέλειος. Πάμε σε διαφημιστικό. Έχουμε ποιον, Ζαΐρη. Ωραία, Γιώργα, ρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, φίλε. Τι λέει, καλησπέρα. Γιώργο, αγκαρία σήμερα, αλλά εντάξει. Κοίταξε να δεις, εντάξει, είναι ένα παιχνίδι το οποίο αν κρίνουμε και τις δεκάδες και των δύο ομάδων, γιατί ο Ολυμπιακός Βόλου δεν έχει ξένο ποδοσφαιριστή μέσα και έχει πάρα πολλές αλλαγές. Α, όλοι οι Έλληνες παίζουν. Ναι, κακή μπάλα θα δούμε. Είναι να γίνει για να γίνει, έτσι είναι δεδομένο αυτό. Σε ένα γήπεδο όπου σε τοποθεσία είναι πολύ ωραία, αλλά σε ό,τι αφορά τις παροχές, για παράδειγμα τη μετάδοση την κάνουμε. Ο ένας ο επόπτης, Γιώργο, τα μπούτια του επόπτη του ενός είναι σαν ο κόκκινος είναι πιο στυλάτος. Τι βόδι είναι αυτό. Ναι, ναι. Τι βοηδομούσκαρο είναι αυτό. Πο, μασάλα. Απλά να πούμε ότι είναι ώρα για μπάλα, είναι ώρα για ΠΑΟΚ, είναι ώρα για Sporting Bet. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Κυπέλλου Ελλάδος και η Sporting Bet, ο χρυσός χορηγός της ομάδος, κάνει παιχνίδι στο στοίχημα μαζί με το δικέφαλο. Μπείτε τώρα στη Sporting Bet για μοναδικές προσφορές και ειδικά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του ΠΑΟΚ. Σε ένα γήπεδο που υπάρχουν περίπου 300 φίλοι του ποδοσφαίρου, είναι εδώ και ο Αχιλλέας Βέος, αξίζει να σημειωθεί, και είναι περίπου και 70-80 φίλοι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχουν έρθει και από Θεσσαλονίκη, παρά το σχετικό απαγορευτικό που υπήρχε. Βλέπω πανό από τις Σικές, υπάρχουν και φίλοι του ΠΑΟΚ οι οποίοι έχουν ταξιδέψει από μέρη εδώ δίπλα το Βόλο και μέσα από το Βόλο. Γενικότερα είναι μια ευκαιρία να δουν το ΠΑΟΚ εδώ στον Βόλο. Αρχηγός του ΠΑΟΚ, να σας πω σήμερα, είναι ο Γιάννης Κόντρας, που μαζί με τον Κοροβέση είναι οι δύο μοναδικοί ποδοσφαιριστές, μαζί με τον Άντωνης τέλος πάντων από την πρώτη ομάδα. Ο Άντωνης, ναι. Υπάρχει φυσικά και ο Μελισσάς κατά τα δοκάρια, Σκόντρας, Ελιγιαννίδης, Κοροβέσης, το Παλίδης, Ιράκος, Κάκος, Τσελεπίδης, Δημητριάδης, Αντώνης, Πατράλης, είναι η 11 για τον Ιγκόρ Τούντορ. Τώρα από έτσι πώς μας τους λες, δεν ξέρουμε να πούμε, εκτός από τον Σκόντρα και τον τερματοφύλακα, δεν ξέρουμε να πούμε ότι το Παλίδης είναι δεξιμπακ. Σωστά. Μπροστά θα παίξει ο Σιράκος, είναι μαζί με τον Κάκο. Στο κέντρο θα δούμε ο Κοροβέσης είναι. Ο Κοροβέσης θα παίξει στα αριστερά. Ναι. Αλλά το βλέπω περισσότερο σαν ένα 4-3-3 σήμερα και όχι ένα 3-5-2. Αυτή την αίσθηση έχω. Έχει το Μελισσά, έχει τον Σκόντρα στόπερ και τον Τζελεπίδη. Σωστά. Το Παλίδη δεξιά, τον Κοροβέση αριστερά. Έχει τον Πατράλη εξάρι, τον Αντώνη εσωτερικό μέσω, τον Δημητριάδη. Την τριάδα την άλλη, για πες μου τώρα, ποιοι είναι οι φόρμα. Και μπροστά είναι ο Σιράκος μαζί με τον Κάκο και τον Τελιγιανίδη. Αυτή εδώ είναι. Σιράκος είναι φόρ. Ο Σιράκος είναι και πολύ καλός φόρ και σκοράρει συνέχεια. Μπορεί να παίξει και ως δεύτερος κυνηγός. Είναι από τους βασικούς σκόρερ και με την ΚΑΠΑ 17 πέρυσι και βάλει πολλά γκολ.
αυτός και ο Κάκο βρίσκουν συνεχώς δίχτυα. Από την άλλη πλευρά να σου πω ότι είναι ο Δασκαλάκης, ο Καράς, ο Ντάσκος, ο Αρβανίτης, ο Κιντζίδης, ο Νάστος, ο Σκοπελίτης, ο Τσιλικύρης, ο Κιζηρίδης, ο Νικολιάς και ο Αλαμάνης. Να σου πω, Κωστή, όπως και στους φίλους για να λυθεί η απορία, γιατί κάποιοι μπορούσαν να πούν καλά, αυτό το μάτι δεν μπορούσε να παίξει ο Κυριάκος Σαββίδης, τι έγινε, τον έχουν για διώξιμο. Απλά ρωτήσαμε τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και μας είπαν ότι χθες ένιωσε ενοχλήσεις και έτσι ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα και τραυματιστεί, γι' αυτό αποφασίστηκε να μην αγωνιστεί στο σημερινό παιχνίδι. Πάντως ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει να κάνεις τη σούμα και το μέσο όρο ηλικίας της ενδεκάδας αυτής. Νομίζω ότι είναι κάτω από τα 19 σίγουρα, λίγο πάνω από τα 18. Αν εξαιρέσεις δηλαδή τον Σκόνδρα και τον Κοροβέστη, δεν ξέρω πώς... Ναι. Και τον Άντωνης, και ο Άντωνης είναι γύρω στα 22-23 αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Οπότε έχω την αίσθηση ότι μιλάμε για πολύ μικρό μέσο όρο. Εδώ μπροστά μας να σας πω ότι είναι και ο Βαγγέλης ο Πουλιοτόπουλος, ο οποίος παρακολουθεί τα παιδιά του ουσιαστικά, γιατί είναι τόσα χρόνια στα τμήματα υποδομής, έχουν ανδρωθεί μαζί του. Δεν μου λες ο Τούντορ είναι προπονητής τώρα ή κατέβει ο Ίβιτς. Ο Τούντορ. Δεν υπήρχε σκέψη να έρθει ο Ίβιτς, ο Τούντορ είναι ο προπονητής. Άλλωστε οι περισσότεροι από αυτούς τους ποδοσφαιριστές, να σου πω, γι' αυτό ήθελα να σου πω, κάνουν προπονήσεις και με την πρώτη ομάδα συχνά πυκνά. Και τις τελευταίες μέρες ήταν όλοι αυτοί στις προπονήσεις, γι' αυτό και θέλει να τους δει και αυτός. Υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς, λογικό είναι να δουν τα καμάρια τους με την πρώτη ομάδα, ο Πάκο οποίος παίζει και με τη φανέλα αυτή τη... πώς τη λένε τη φανέλα, τη στρατιωτική τέλος πάντων, κάπως έτσι ας την πω. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος είναι στην επίθεση, είμαστε στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, Ολυμπιακός Βούλου ΠΑΟΚ 0-0. Είναι τυπική διαδικασία σε ό,τι αφορά το βαθμολογικό ενδιαφέρον, γιατί πολύ απλά ο Ολυμπιακός Βούλου δεν έχει βαθμό και έχει αποκλειστεί. Και ο ΠΑΟΚ πέρασε, αλλά εδώ τώρα θέλουμε να δούμε, αυτός ο ασχημάντρας, ο Κάκος είναι εκεί ο Πιτσιρικάς. Είναι ανάλογα τα κριτήρια σου και ποιον θεωρείς ασχημάντρα. Λίγο πιο όμορφη από εμάς. Λοιπόν, ο Κάκο είναι αυτός ο οποίος αφήνει την μπάλα. Ο Κάκο είναι Ελληνάς. Ο Κάκο είναι από την Αλβανία το παιδί. Δεν το λένε Κάκος, το λένε Κάκο. Α, είναι Κάκο. Κάκο. Όπως υπάρχει στον Πάγκο και ο Κούστα, μαζί με τα αδέρφια Χατζηδίμπα. Αυτή τα αδέρφια Χατζηδίμπα, τι είναι? Ο Χατζηδίμπας ο ένας είναι παιδί το οποίο αβέρτα σκοράρει με την ΚΑΠΑ 17. Φορ είναι. Είναι μέσος. Ορίστε. Είναι μέσος ή φορ. Ο άλλος είναι φορ. Φορ. Ωραία. Ναι. Ο παιχνίδι παίζεται στον χώρο του κέντρου. Άρα εδώ τώρα, Γιώργο, εμείς τώρα το ενδιαφέρον που μπορεί να έχει αυτό το παιχνίδι είναι να πάρεις ένα μάτι. Κάποιο παίκτη από αυτό να ξεχωρίσει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Κοίταξε, να πάρεις ένα μάτι κάποιο παίκτη να ξεχωρίσει, αλλά το ζητούμενο φυσικά είναι να δούμε δηλαδή αν θέλξουν με την απόδοσή τους αυτά τα παιδιά, θα υπάρξει κάποιο παιδί που θα δούμε και σε επόμενες προπονήσεις με την πρώτη ομάδα. Άρα ουσιαστικά είναι ένα τεστ ουσιαστικά, σοβαρό τεστ. Εγώ περισσότερο το βλέπω, φίλε, σαν επιβράβευση όλων αυτών των πιτσιρικάδων, να τους δει και η τηλεόραση, γιατί το παιχνίδι μεταδίδεται τηλεοπτικά, και παράλληλα να πάρουν τα πάνω τους, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν και τα μάτια του Άρνεσεν εδώ, υπάρχει και ο Τούντορ, έχουν κάνει κάποια από αυτά τα παιδιά προπονήσεις με την πρώτη ομάδα, και φυσικά να αναμετρηθούν απέναντι σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι, ναι μεν οι περισσότεροι δεν είναι βασικοί με τον Ολυμπιακό Βόλο, αλλά κυρίως είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο ΠΑΟΚ πάντως είναι στην επίθεση με τον Σιράκο, Σιράκος ο οποίος προσπαθεί να αλλάξει πλευρά εκεί όπου κινείται ο Άντωνης, ο οποίος θα κάνει ένα σουτ. Η μπάλα θα περάσει δίπλα από την εστία του Δασκαλάκη. Βρισκόμαστε στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Ακούτε πάντα Μετρόπολης 95 και 5. Ο Άντωνης παίζει στο 4-3-3 εσωτερικός μέσος δεξιά. Σωστά. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ο Δημητριάδης παίζει εσωτερικός μέσος αριστερά. Και ο Πατράλης είναι μπροστά από τα στόπερ που είναι ο Σκόνδρας αριστερός στόπερ και ο Τσελεπίδης δεξιό. Αυτό είναι το παράδοξο. Απλά περιμένουμε να δούμε, γιατί περισσότερο σε 3-5-2 πάει πλέον, αν και χθες δοκίμασε 4-3-3. Η ουσία είναι ότι ο Σκόνδρας παίζει δεξιά ο στόπερ, όπως είπες και εσύ πολύ καλά. Περιμένουμε να δούμε την αντίδραση του ΠΑΟΚ και στο πώς θα μείνεται και στο πώς θα βγαίνει στην επίθεση. Το σίγουρο είναι ότι ένα πλεονέκτημα για τον ΠΑΟΚ είναι ότι έχει γερά και νεαρά πνευμόνια μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Παιδιά τα οποία τρέχουν αρκετά και παιδιά τα οποία, φίλε, δεν έχουν πάθει θλάση μέχρι στιγμής, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Τώρα αυτό με τη θλάση, διάβαζα σήμερα και την εφημερίδα, το ρεπορτάζ που κάνατε, 17 θλάσεις. Εδώ πρέπει να δούμε την αρχική διαμαρτυρία του Δόνη για το... Γιατί εδώ γράφεται στην εφημερίδα, αλλά στα ψηλά γράμματα... Εκεί την έρευνα που είχε γίνει και το γήπεδο κρίθηκε ακατάλληλο για κάποιες ώρες κτλ. Άρα με άλλα λόγια
αυτό το στολίδι του Ζαγοράκη δεν ήταν και πολύ στολίδι. Κοίταξε, είναι αλήθεια ότι έχουν πέσει. Για να δούμε λίγο αυτή την προσπάθεια για την ομάδα του Βόλου που βγαίνει και καθαρίζει τη φάση ο Μελισσάς και μπλοκάρει την μπάλα. Είναι δεδομένο ότι έχουν πέσει πολλά χιλιάδες ευρώ σε αυτό το γήπεδο, σε αυτό το προπονητικό κέντρο. Πριν από ένα χρόνο άλλαξε το κεντρικό γήπεδο. Όταν λέμε άλλαξε, δεν λέμε άλλαξε απλά το χορτάρι. Φέτος άλλαξε τα δύο βοηθητικά τα οποία προπονούνται περισσότερο η K20 και K17. Νομίζω Κωστή είναι πάρα πολύ παράμετροι πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή μια ακόμα παράμετρο στην οποία συζητούσαμε τον Κώστα τον Πετρωτό ερχόμενοι εδώ στο γήπεδο είναι και το παρακάτω. Η Νέα Μεσύμβρια είναι κοντά στα 50 χιλιόμετρα πηγενέλα από τα περισσότερα σπίτια των ποδοσφαιριστών. Άμα είναι ένα στην Καλαμαριά, ναι. Θέλει ταξίδι να κάνει. Ναι. Αν ένας μένει στην Καλαμαριά είναι 50 χιλιόμετρα. Δηλαδή όταν έπαιζε ο Γκαρσία και μένενε. Που έμενε ο Γκαρσία, ο Μανίνη, στους Σταγαράδες, καταλαβαίνεις ότι είναι 60 χιλιόμετρα για να πας, αλλά και 10 χιλιόμετρα. Ναι, κάπου εκεί προς τα Κύτελλος πάνω, προς Ουρωτή. Αυτό θέλω να σου πω. Ναι, είναι ταξίδι για πολύ. Θα σου πω λίγο αργότερα τι λέγαμε και αν συμφωνείς και εσύ. Κοροβέση. Κοροβέση κρατάει την μπάλα, θα προσπαθήσει να, με τη βοήθεια και της κόντρας να τη δώσει στον Άντωνης, ο οποίος πιέζεται, η παλιά του δεν περνάει, ελευθερώνει την μπάλα και μάλιστα με φάλ το οποίο υποδεικνύει ο Σταθόπουλος υπέκτης του Ολυμπιακού Βόλου. Ο Μελισσάς πόσο χρόνων είναι? Ο Μελισσάς... Καλό κορμί έχει. Είναι καλό κορμί, έπαιζε τα τελευταία δύο χρόνια δανεικός σε μια, στην Εύβοια των Ηρακλή Ψαχνών. Στον Ηρακλή Ψαχνών, ναι. Αργότερα και πάει και σε άλλη ομάδα. Γενικότερα ένα παιδί το οποίο φέτος του δόθηκε ευκαιρία να κάνει προετοιμασία κανονικά. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι τρίτος θερματοφύλακας. Είναι ο τρίτος θερματοφύλακας. Γιατί ο Σιαμπάνης είναι θερματοφύλακας και με την ΚΑΠΑ 20 και παλαιότερα με την ΚΑΠΑ 17. Ναι. Απλά σου λέγα το εξής. Ότι οι ποδοσφαιριστές πρέπει να είναι και λίγο επαγγελματίες. Δηλαδή πάνε δύο ώρες, κάνουν την προπόνησή τους στο προπονητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας, κάνουν τον μπάνιο τους, φεύγουν και αποχωρούν, έτσι. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με. Στις μεγάλες ομάδες και που υπάρχουν σοβαρά προπονητικά κέντρα, οι ποδοσφαιριστές θα μένουν πάνε εκεί. Θα κάνουν την προπόνησή τους, θα πάνε εκεί, θα ξεκουραστούν στα δωμάτια για κανένα 2-3 ώρες, θα κάνουν την αποθεραπεία τους και μετά θα σηκωθούν να φύγουν. Εστιατόρια υπάρχουν, μαγειρία υπάρχουν δηλαδή, εκεί. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Yeah. Δηλαδή όταν ένας ποδοσφαιριστής κάνει μια προπόνηση, μετά κάνει τον μπάνιο του και μετά πρέπει να καθίσει στο αμάξι του ανεξάρτητα πόσο άνετο είναι για να κάνει ξανά μια διαδρομή 40-45 λεπτά. Όχι, όχι, είναι κούραση. Παίζουν ρόλο. Είναι δηλαδή ο Ρονάλντο, θα μου πεις τώρα εσύ αέρι για τον Ρονάλντο. Όχι, το πασχαλά, καλό παράδειγμα θα πάρεις. Θα σου πω το καλό. Μετά από κάθε ματς κάνει 2,5 ώρες αποθεραπεία μόνος του. Και έχει αγοράσει ειδικό μηχάνημα. Και ειδικό γυμναστή και στο σπίτι του τη συνεχίζει. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα παίζουν ρόλο. Βέβαια, να σταθώ και εγώ στα γήπεδα, να σταθώ και στο γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν έκανε καλή προετοιμασία γιατί πήγε από τις 17 Ιουλίου, αλλά είναι συνεχόμενες οι φλάσεις και αυτό πρέπει να απασχολήσει και νομίζω ότι απασχολεί τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Θα μου πεις, έπρεπε να φτάσουμε στις 18 φλάσεις για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Υπάρχει φυσικά, φίλε Κωστή, και η περίπτωση και ο παράγοντας της αφέλειας. Δηλαδή στην περίπτωση του Γκάρι Ροντρίγκες Κώστα. Είχαμε τριπλή αφέλεια. Έπρεπε, να βγει, έπρεπε να βγει πιο νωρίς. Από το 20 λεπτό, μόλις δείχνει ότι πονάει στους αγωγούς, εκεί το βγάζεις έξω. Και είναι αφελής ο Ροντρίγκες που θεωρεί ότι μπορεί να συμβεί. Αλλά είναι αφελής και ο προπονητής. Είναι αφελής ο Τούντορ και είναι αφελές και το ιατρικό επιτελείο, αφού το βλέπουν. Δηλαδή, κάναμε τη μετάδοση με το Ραγκάτσιτα στο στούντιο Κωστή και ουρλιάζαμε και λέγαμε ότι σε κάθε σημείο πιάνει τους προσαγωγούς του, όταν η μπάλα ήταν μακριά από αυτό. Δηλαδή, πες μου εσύ, γιατί είναι εγώ να μην υποστηρίξω ότι αν έβγαινε στο 20 λεπτό, μια εβδομάδα, η περίοδος από θεραπεία σου θα ήταν άντε 10 μέρες και 6 εβδομάδες που ήταν τώρα. Τώρα πάει 1,5 μήνα. Γι' αυτό λέμε ότι πάμε σε πάρα πολλούς παράμετρους, έτσι, για το τι υπάρχει μια φλάση και τίποτα άλλο. Η ομάδα του Βόλου προσπαθεί να μπει στην περιοχή του ΠΑΟΚ και τα καταφέρει. Έχουμε τη σέντρα, την κεφαλιά, η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Είναι η πρώτη τελική προσπάθεια στο παιχνίδι και είμαστε στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης. ΠΑΟΚ θυμίζω ότι ολοκληρώνει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις για το 2015 την Κυριακή στις 3 ώρα σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στον Πλατανιά, ειδικά με τις πολλές απουσίες που έχει. Ποιοι λείπουνε τώρα, Γιώργο? Θέλω όλο το ημίχρονο για να τους θυμηθώ, Κωστή. Σίγουρα λείπει ο Ροντρίγκες, σίγουρα λείπει ο Κίτσιου, λείπει ο Κώστα, λείπει ο Ζάιρο, λείπει ο Γκολάσα, λείπει ο Βιτόρ. Έχει πολλούς αποσύρους, στα 8 με 9 άτομα είναι σίγουρα. Λείπει ο Χαρίσης, ο οποίος γλίτωσε τη φλάση αλλά έχει πάθει ήδημα. Γενικώς έχει πολλές απουσίες για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Γι' αυτό και φοβούμενος μην πάθει κανένας επίσης άλλος ποδοσφαιριστής. Έβαλε τους 11 μικρούς. Ναι, δηλαδή μαζί με τον Κοροβέση, τον Μελισσά και τον Άντωνη. Δηλαδή σε άλλη περίπτωση, και αν ο αγωνιστικός χώρος ήταν καλύτερος, Κώστα, έχω την αίσθηση
ότι θα ήταν ωφέλιμο ένα 45 λεπτό για τον Λέοβατς. Ο οποίος και ο να πάρει ρυθμό, είχε... ναι. Σωστά. Ο οποίος και ο ίδιος είχε πει κατεπανάληψη. Ακόμα και ο Τσίμιροτ χρειάζονταν ένα ημίχρονο. Ναι. Αλλά επειδή ήρθα εδώ και πραγματικά είναι χωράφιο αγωνιστικός χώρος και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και στην τηλεόραση. Έχει την αίσθηση ότι καλύτερα να μην πάρω ρυθμό, αλλά να τους έχω τουλάχιστον και αυτούς υγιείς για να μην πάθουν κάποια θλάση. Και επαναλαμβάνω για όσους συντονίστηκαν τώρα που αμφιβάλλω με το Μετρόπολης, ο Κυριάκος Αβίδης δεν παίζει γιατί χθες ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις και αποφασίστηκε να προφυλαχτεί και όχι για κάποιον άλλο λόγο. Είμαστε στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Έκανε μια παλιά ο Άντωνης, δεν ακολούθησε την μπάκλα ο Κάκο με αποτέλεσμα να βγει και να μπλοκάρει την μπάλα ο Δασκαλάκης, ο οποίος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Η μπάλα θα περάσει από τον Αρβανίτη, όχι τελικά. Απομακρύνεται ένα βαθύ γέμισμα, δείχνει να ελέγχει την μπάλα κάνοντας και το σπρίτ ο Τσελεπίδης και τελικά έχουμε πλάγιο κοντά στο σημείο του κόρνερ γιατί ο Τσελεπίδης πιέστηκε και θεώρησε καλύτερο στη συγκεκριμένη περίπτωση να διώξει την μπάλα σε πλάγιο περίπου στο ύψος της μεγάλης περιοχής της γραμμής με τους παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου από τα αριστερά να επιτίθενται. Ο Ολυμπιακός Βόλος, ο οποίος προσπαθεί να βγει μπροστά με το Σκοπελίτη, κλείνεται εκεί από δύο ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ που τον αναγκάζουν να κάνει το λάθος πλάγιο για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Εν 10ο λεπτό της αναμέτρησης, πριν από καμία ώρα να σας πω ότι έβρεξε κιόλας, υπάρχει συννεφιά αλλά δεν ψυχαλίζει πλέον, αλλά είναι κάκιστος ο αγωνιστικός χώρος. Στο χώρο του κέντρου η μπάλα με τον Καρά, ο οποίος την γυρίζει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα το Δασκαλάκη. Το Δασκαλάκης από την πλευρά του κάνει με τα πόδια το βολέ, θα πάρει την πρώτη κεφαλιά εκεί για μία ακόμα φορά ο Τσελεπίδης, σηκώνει ψηλά την μπάλα ο Σιράκος, θα τη διεκδικήσει σε πρώτη φάση και ο Δημητριάδης. Η μπάλα είναι επιθετικό φάουλ, όπως δηλώνει ο κύριος Σταθόπουλος, ο Σπύρος από το Σύνδεσμο Δυτικής Αττικής. Δουδούμης Κασαβέτης είναι η βοηθή του, ο Μιχαηλίδης από τη Βιωτία είναι ο τέταρτος διαιτητής. Με 100 περίπου φίλους του ΠΑΟΚ σε μία άκρη του πετάλου, με τη διακριτική απαρουσία των αστυνομικών. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν και οι φίλοι του Ολυμπιακού Βόλου, οι οποίοι φυσικά ήρθαν εδώ για να δουν αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι θα είχε πολύ περισσότερο κόσμο αν ο ΠΑΟΚ έπαιζε με καλύτερη ενδεκάδα ή και ο Βόλος είχε ελπίδες πρόκρισης, γιατί επαναλαμβάνω ότι είναι τυπική διαδικασία το παιχνίδι μετά και την ήττα από τον Παθρακλικό και την ήττα από τα Χανιά. Ο Ολυμπιακός Βόλος δεν έχει καμία ελπίδα πρόκρισης, έστω και ως δεύτερο. Και το παιχνίδι παίζεται στο χώρο του κέντρου με τον ΠΑΟΚ να έχει κερδίσει ένα πλάγιο. Μέχρι στιγμής αυτό που βλέπουμε στο παιχνίδι και αυτό που ίσως παρατηρείτε και εσείς είναι οι παίκτες του ΠΑΟΚ πιέζουν προσπαθώντας να κερδίσουν την μπάλα. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι και το πρώτο τους παιχνίδι με την πρώτη ομάδα. Υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές με τους οποίους παίζουν απλά τις προπονήσεις. Τώρα έχουμε τη σέντρα του Κοροβέτση μπροστά και ο Αρβανίτης θα κόψει την μπάλα από τον Κάκο, ο οποίος πήγε να μαρκάρει. Και έχουμε πλάγιο για τον ΠΑΟΚ με τον Κοροβέτση μπροστά στον Τούντορ. Τελικά το πλάγιο είναι για την ομάδα του Βόλου με εκτελεστή τον Άστο που καλύπτει τη δεξιά πλευρά. Δεν είναι ο Νάστος, το συγγνώμη, είναι ο Καράς. Μένει ψηλά ο ΠΑΟΚ για να πιέσει κάτω από το χώρο του κέντρου, έτσι ώστε να εμποδίσει τους παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου να κατεβάσουν την μπάλα. Νωρίτερα, επαναλαμβάνω, είχαμε απλά μια προσπάθεια που ανάγκασε τον Μελισσά να βγει πρώτος και να μπλοκάρει την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα, αλλά και ο Καράς θα κάνει λάθος, η μπάλα θα πάει στο σκόντρα που χωράει το περιβραχιόνιο του αρχηγού, θα στείλει την μπάλα στα χάφη και μπροστά στον Κιζηρίδη. Κιζηρίδης με τη σειρά του στο Χιντζίδη, αυτός μια βαθιά παλιά, έρχεται ξανά εκεί, ο Τσελεπίδης πρώτος και απομακρύνει την μπάλα. Εκεί που κινούνται μόνο παίκτες του Βόλου, κάτω από το χώρο του κέντρου, και μάλιστα αν επιλέξει εκεί ο Ντάσιος να γυρίσει την μπάλα πιο πίσω, όπως και ακριβώς κάνει, θα τη στείλει στο Δασκαλάκι τον τερματοφύλακά του. Πιέζει ο Δημητριάδης μαζί με τον Κάκο, η μπάλα πηγαίνει κάτω από το χώρο του κέντρου, ο Κοροβέτσης είναι αυτός ο οποίος στέλνει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του, τον Μελισσά. Μελισσάς, ο οποίος αφήνει την μπάλα για το Σκόνδρα. Ο Σκόνδρας προσπαθεί να βρει ένα στήριγμα, κουβαλάει μόνος του την μπάλα. Θα δώσει τώρα στον Κοροβέτση. Κοροβέτση θα κάνει την τρίπλα, συγκλίνει προς τον άξονα, έστω και παρακινδυνευμένα έκανε το λάθος ο Κοροβέτσης. Μπάλα παίρνει ο Τσιλιγκύρης. Τσιλιγκύρης προσπαθεί να μπει στην περιοχή, θα κάνει και το σουτ. Η μπάλα είναι out από τη λάθος βαλιά του Κοροβέτση. Παράλληλη πάσα. Ναι. Εκεί δεν κάνεις παράλληλη βαλιά. Ο Σούλης Παπαδόπουλος πάντως, ο προπονητής Ολυμπιακού Βόλου, σήκωσε τα χέρια ψηλά θεωρώντας ότι ο Τσιλιγκύρης θα μπορούσε να στείλει την μπάλα. Καλύτερο τελείωμα ήθελε. Καλύτερο τελείωμα, ναι. Αυτό ακριβώς. Υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ουσιαστικά έχουν πάρει τα μηνύματά τους. Για να δούμε λίγο αυτή τη φάση. Ξανά με τον Ολυμπιακό Βόλου, γιατί ο Τσιλιγκύρης έκλεψε την μπάλα και την έστειλε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που γνωρίζουμε λίγο πολύ ότι θα αποτελέσουν παρελθόν με τη μορφή δανεισμού από την πρώτη ομάδα. Ένας από αυτούς είναι σίγουρα ο Κοροβέτσης, είναι σίγουρα ο Κυριάκος Αβίδης. Ψάχνουμε να βρούμε και τους υπόλοιπους. Πριν από 1,5-2 μήνες
Κωστή, θα σου έλεγα σίγουρα ότι το ίδιο έχει σκεφτεί ο Τούντορ και για τον Άντωνης, αλλά δεν ξέρω τώρα αν έχει αλλάξει άποψη. Έτσι φαίνεται ότι δεν τραβάει. Τον βλέπω. Τώρα θα μου πει ένα τέταρτο βγάζει συμπέρασμα από την τηλεόραση, αλλά θέλω να δούμε κάτι το ιδιαίτερο. Κάτι να ξεχωρίσει, ρε παιδί μου. Σωστά. Ναι. Αυτό έχει δίκιο. Για παράδειγμα, στον αγώνα με τα Χανιά, ξεχώρισε και για το ότι μοίραζε μπαλιές, δεν είχε κάνει κανένα απολύτως λάθος και στο δεξί και στο αριστερό άκρο, είχε δυνατό σουτ. Κοίτα τώρα ο Σούλης, άκου τώρα. Αυτός ο προπονητής εκεί στα Χανιά ήταν σαν να παίζει 5x5, βρήκε πολλούς χώρους. Ο Σούλης είναι κλειστοφοβικός, είναι πολύ κοντά οι γραμμές του. Οπότε και ο ανάλογος χαφ θα δυσκολευτεί, θέλει περισσότερο. Έτσι ακριβώς. Οπότε εδώ το τεστ είναι πιο δύσκολο. Απλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου θα μπορούσε να σηκώσει κεφάλι να δει αντίπαλο, θέλησε να κάνει μόνο σου την τρίπλα, όπως για παράδειγμα τώρα. Είναι αποτέλεσμα ο Κιζηρίδης να κλέψει την μπάλα, να κάνει φυσικά ένα σουτ που δεν ανησύχησε τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Είμαστε στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Κοροβέτσης μια βαθιά παλιά, μην και τυχόν προσπαθήσει να πάρει εκείνη την κεφαλιά ή να κάνει τον τσάφι μπάλα να πάει στον Κάκο. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον ΠΑΟΚ, με τον Δημητριάδη να αφήνει την μπάλα στον Κοροβέτση, ο οποίος καλύπτει το αριστερό άκρο για να το εκτελέσει. Κοροβέτσης, η παλιά του εκεί όπου κινείται και βάζει σωστά το σώμα του. Ο Κάκο προσπαθεί να παίξει το 1-2 με το Σιράκο, η μπάλα πηγαίνει εκεί που κινείται ο Δημητριάδης. Είναι ένα από τα παιδιά τα οποία παίζουν με την ΚΑΠΑ 17, Κωστή κυρίες και κύριοι. Έχει δύο παίκτες από την ΚΑΠΑ 17 και όλοι οι υπόλοιποι είναι από την ΚΑΠΑ 20. Παραλίγο να γίνει το λάθος, αλλά ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ το Τσελεπίδης είναι ψηλά σε ό,τι αφορά την άμυνα και διάβασε τη φάση. Πέφτει στα αριστερά ο Τσελεπίδης, ο Σκόντρας είναι στο κέντρο της άμυνας και ο Κοροβέτσης είναι στα αριστερά. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται τώρα και γίνεται ωραία η παλιά για τον Κάκο. Κάκο μπαίνει μέσα στην περιοχή από τα αριστερά, θα βγάλει τη σέντρα, σουτ και γκολ για τον ΠΑΟΚ. Γκολ για τον ΠΑΟΚ και νομίζω ότι πρέπει να είναι ο Δημητριάδης αυτός ο οποίος σκόραρε. Θα σας πω σε λίγο, πάντως ωραίο goal, μια ωραίο. Πολύ ωραία προσπάθεια με τον Κάκο να είναι αυτός ο οποίος πετυχαίνει τον γκολ. Πολύ ωραία προσπάθεια, συνεργάστηκε και συνεργάστηκαν οι παιχνίδες. Ωραίο γκολ, ωραίο γκολ. Σημάδεψε τη γωνία εκεί του Δασκαλάκη και έχουμε το 1-0 για τον ΠΑΟΚ και φυσικά αυτά τα παιδιά έχουν βαρεθεί να πανηγυρίσουν γκολ με την ομάδα της ΚΑΠΑ 20. Συνεργάστηκαν, σκόραραν και έχουμε αυτό το γκολ για τον ΠΑΟΚ και ψυχολογία δίνει και επιβραβεύει τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Σκόρερ είναι, αν είδα καλά, ο Δημητριάδης αυτός ο οποίος σκόραρε. Η ουσία πάντως είναι ότι έχουμε το 1-0 για την ομάδα του ΠΑΟΚ και ενώ είμαστε στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν ανοίγει το σκορ. Το παιχνίδι παίζεται στο χώρο του κέντρου καθώς γύρισε την μπάλα ο Νάστος πιο πίσω. Πιέζει ο ΠΑΟΚ ψηλά για να κλέψει την μπάλα. Προσπαθούν να βρουν ένα στήριγμα, διαβάζει τη φάση ο Σκόντρας, βγαίνει πρώτος την μπάλα και δίνει στα χαφ εκεί όπου ο Δημητριάδης θα γυρίσει την μπάλα πίσω για τον Κοροβέση. Κοροβέση στο γέμισμα για να μπορέσει να βρει τον Άντωνης που είναι προωθημένος όπως και τον Κάκο. Η μπάλα πηγαίνει στο χώρο από τα δεξιά, έχουμε τον Δημητριάδη να κλέβει και πάλι την μπάλα, αυτή να πηγαίνει στον Τσιράκο. Ο Σιράκος με τη σειρά του αλλάζει για τον Άντωνης. Άντωνης σηκώνει κεφάλι και βλέπει ότι έχει ανέβει ο Τσελεπίδης, ο οποίος θα πάρει την μπάλα και θα ψάξει να παίξει από τα αριστερά με τον Δελιγιανίδη, από τα δεξιά μάλλον όπως είναι η ομάδα του ΠΑΟΚ. Θα κλέψουν την μπάλα προς το παρόν οι παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου με το Σκοπελίτη και μάλιστα θα προσπαθήσουν να αναπτυχθούν. Έχει γυρίσει πίσω και ο Δημητριάδης για να βοηθήσει, η μπάλα πηγαίνει από τα αριστερά, έχουμε το γέμισμα, με το στήθος ο Σκόντρας θα κόψει την μπάλα καθαρά, η μπάλα θα φτάσει στον Κοροβέση, ο οποίος θα την αφήσει εκεί για τον Κάκο, Κάκο θα τη γυρίσει πιο πίσω, εκεί όπου κινείται ο Πατράλης. Άρα ο Σκόντρας είχε 3-4 πόντους μπόι ακόμα, θα μπορούσε να γίνει ένα πολύ καλό center back. Ναι. Άλλους 4 είναι στο 1,80, 1,79. Στο 1,84, αν ήταν στο στρίτ του Λαζαρίδη τον Μπόι, θα κάνει καλή καριέρα. Πολύ δυνατό παιδί, αλλά δεν είναι τόσο ταχυδυναμικός για την πλευρά. Οπότε δεν είναι τόσο ψηλός για στόπερ. Οπότε έχει μείνει στη μετριότητα, κατάλαβες. Ναι, αλλά εντάξει, υπάρχουν και περιπτώσεις που λες ότι. Δυνατό παιδί, πολύ δυνατό. Να βοηθήσει παιδί. Περισσότερο τον Μπάουκ. Δηλαδή αυτό το οποίο έκανε ο Τούντορ προχθές στη Λιβαδιά είναι ανεξήγητο. Δηλαδή ο Σκόντρας στην Τόρτμουντ, έστω και αθόρυβος, τα έχει βγάλει πέρα. Και για να μην βγάλει τον Τζιόλι από την ενδεκάδα, βάζει τον Τζιόλι δεξί στόπερ και κρατάει στον πάγκο και τον Κωνσταντινίδη και τον Σκόντρα. Εντάξει, δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία οφείλουμε να επισημάνουμε καλοπροαίρετα. Τον ταλαιπώρησε ακόμα και στο Μάτζιο που είναι πιο αργός και από μένα. Ο Τζιόλις ταλαιπωρήθηκε. Κάποια στιγμή φαντάστηκα ότι πρέπει να το αλλάξει το μαρκάρισμα, να βάλει το Μαλεζάκι. Μα αν είδε το πρώτο ημίχρονο, ο Μάντζιος την είχε ψηλιαστεί και είχε ζητήσει από τους παίκτες του να πάνε μπάλα στο συνεπώνυμο του Αβέρτα. Έτσι. Εντάξει.
ή για παράδειγμα το γεγονός ότι σου κάνει ο Μιστακίδης από τα αριστερά ένα καταπληκτικό παιχνίδι στο Dortmund, που δεν έχει βγάλει και 30 μάτσο ο Μιστακίδης να πεις ότι είναι κουρασμένος, ούτε προερχόταν από τραυματισμό, και εσύ μου βάζεις ή επιμένεις για όλο τον 90 λεπτό το Λέοβατ, έτσι, ο οποίος έχει πάρει τις άπειρες ευκαιρίες. Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχουν και παιχνίδια που ίδιος ο Τούντορ αδικεί τον εαυτό του δηλαδή. Συζητούσαμε τον Γιάννη τον Καρατζαφέρη για το Λέοβατ και μου λέει, εντάξει, είσαι λίγο αυστηρός γιατί το συγκρίνεις με το Ράτς και το Λίνο αυτομάτως. Η σύγκριση είναι πάρα πολύ έτσι δύσκολη. Λέω ναι, αλλά είναι και πιο πίσω από το Λίνο και πιο πίσω και από το Ράτς. Σε ποιότητα, σε μαρκαρίσματα, σε τσαπατσουλιά, σε κάρτα. Είναι γρήγορος, είναι ταχυδυναμικός μπροστά στο 3-5-2, αλλά στα μαρκαρίσματά του δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει. Η ουσία είναι ότι είμαστε στο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Ακούτε πάντα Μετρόπολης στο 95 και 5. Το 1-0 για τον ΠΑΟΚ είναι το αποτέλεσμα εδώ στο ΕΑΚ του Βόλου. Με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ φυσικά να ακούγονται. Μιλάμε πλέον για 100-150 άτομα τα οποία είναι εδώ για να δουν την ομάδα τους. Με την ομάδα του ΠΑΟΚ να είναι και πάλι στην επίθεση εκεί με τον Δημητριάδη. Δημητριάδης ο οποίος σήκωσε την μπάλα ψηλά για να βρει τον Άντωνη, διάβασε τη φάση και την απομάκρυνε όπως ο Αρβανίτης. Προσπάθησαν να την επαναφέρουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Που κοστεί είναι αυτό που σου έλεγα. Δηλαδή, αν βλέπεις το μάτι από την τηλεόραση, βλέπεις ότι πάνε πρώτοι στην μπάλα 2 και 3 πιτσιρικάδες. Ξεκούραστοι είναι, πνευμόνια έχουν. Έχουν τεράστιο κίνητρο για να αποδείξουν στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ ότι είναι εδώ και μπορούν να τους υπολογίζουν για τα επόμενα χρόνια. Και επειδή συμπληρώσαμε το 21ο λεπτό της αναμέτρησης, ένα σχόλιο και από τον Κώστα Πετρωτό που είναι δίπλα μου. Καλησπέρα και από μένα. Γεια σου Ντίνο. Λοιπόν, εγώ έχω να πω ότι ο Δημητριάδης ήταν από τους υποψήφιους να βάλει γκολ. Θα θυμάστε, δεν ξέρω αν βλέπετε τα βίντεο των προπονήσεων του ΠΑΟΚ, είχε βάλει ένα καταπληκτικό γκολ φάουλ σε ένα φιλικό πρώτης με δεύτερη ομάδα. Είναι από τα παιδιά που ξεχωρίζουν το τελευταίο διάστημα. Και αν έλεγες κάποιον ποιος μπορεί να σκοράρει, ένας ήταν ο Σιράγκος που είναι πρώτος σκόρερ της β' ομάδας και ένας είναι ο Δημητριάδης, οι πιο πιθανοί ας πούμε, γιατί άλλοι δεν μπορούν. Έτσι. Υπάρχει πάθος, υπάρχει διάθεση. Είναι προφανές ότι αυτά τα παιδιά σήμερα λίγο δειγματίζουν. Έτσι, θέλω να δείξουν το ταλέντο τους, αυτό είναι ξεκάθαρο. Και δεν ξέρω αν έπαιζε η κανονική ομάδα αν ο ΠΑΟΚ προηγούνταν τώρα. Δηλαδή υπήρχε η ίδια διάθεση από αυτή που βγάζουν οι πιτσιρικάδες τώρα. Έτσι, αυτό νομίζω είναι το βασικό. Αυτά. Γιώργος Αέρη για τη συνέχεια, καθώς βρισκόμαστε στο 22ο λεπτό, το 0-1 παραμένει με τον γκολ. Θα πάμε εμείς ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Ρωτάει κάποιος αν μπορεί να δει τον αγώνα μέσω ίντερνετ, δεν γνωρίζω. Σωστά μιλάς Ραπτό, άκουσα γραμμένο σε συνέντευξη και έψαχνα την καροτίδα μου για να δω αν έχει σφιγμό, λέει ο Χαμουρίνιο. θα πάμε δευτερόλεπτα, μόνο ένα μήνυμα. Ραπτό που λέει καλά τα λες για την Παοκάρα, η ανοργανωσιά φαίνεται ότι δεν έχουμε σκάουτερ στην Αργεντινή γιατί θέλουμε να οικονομάμε με τους μανατζαρέους. Προτείνω στους αντιπάλους του Άρη να φοράνε όλοι ασπρόμαυρα. Τι κόμπλεξη με το ασπρόμαυρο το χρώμα, γιατί χθεσινή ήταν στη Δράμα. Ανεργάκι με ραπ και επιβιώνω με το στοίχημα. Χτες είπες για Άσο Ελευσίνας, να βάλω 30 ευρώ. Φίλε, δεν σου θα σου πω πώς θα τα βάλεις. Εμπάντα πάντως ο πάτερ Αβακού μου στον Ήπρο μου είπε ότι θα πέσουν και πολλά γκολ. Πάμε στον γκολ του Βόλου τώρα. Έλα. Με το Σιντζίδη. Ήταν η φάση η οποία έγινε πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Όταν δεν απομάκρυναν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ, αυτό και σαν αποτέλεσμα να φτάσει στο ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Βόλου, ο οποίος ανενόχλητος περίπου από το σημείο του πέναλτι. Σημάδευσε την αριστερή γωνία του Μελίθα, σκόραρε και έκανε τον γκολ αυτό εδώ για την ομάδα του, τον γκολ από τον ποδοσφαιριστή, επαναλαμβάνω, για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Στο διάστημα που δεν είχαμε επαφή, να σας πω ότι είχαμε απλά μια κεφαλιά από τον... Σωστά, ο Αλαμάνης, διορθώνεται εγώ, το νούμερο 15, ο Αλαμάνης είναι αυτός ο οποίος σκόραρε, πανύψηλος ποδοσφαιριστής. Νομίζω ότι ίσως είναι το πιο ψηλός που υπάρχει αυτή τη στιγμή μέσα στις 22 συνολικά. Δεν έδειξαν την μπάλα επέκταση του ΠΑΟΚ. Ήρθε, σημάδευσε την αριστερή γωνία. Γίναν λάθη στο κέντρο της άμυνας. Τώρα, σωστά. Ναι. Λέγαμε ότι στο διάστημα που ακούγαμε τις διαφημίσεις είχαμε απλά μια κεφαλιά από τον Κάκο και ένα σουτ νωρίτερα από τον Σκοπελίτη. Η ουσία είναι ότι έχουμε αυτό το 1-1. Στο διάστημα που δεν είχαμε επαφή, το παιχνίδι παίζονταν κυρίως στο χώρο του κέντρου με μια ανούσια κατοχή μπάλας από τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ και κυρίως από τους παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου να βάζουν τη δύναμη σε κάθε διεκδίκηση της μπάλας. Τώρα έχουμε ένα φάουλ το οποίο, όπως υποδεικνύει ο διαιτητής, έχει κάνει ο Τελεπίδης από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει με το Σιράκο Φορ
Στα δεξιά του είναι ο Δελιγιαννίδης, στα αριστερά του είναι ο Κάκο, λίγο πιο πίσω από αυτούς είναι ο Δημητριάδης που σκόραρε και τον γκολ. Το φάουλ αυτό είναι στημένο για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. 34ο λεπτό της αναμέτρησης, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, 95 και 5. Ο Δημητριάδης άνοιξε το σκόρ και έκανε το 0-1. Νωρίτερα ο Αλαμάνης είναι αυτός ο οποίος σκοράρει και κάνει το 1-1 για τον γκολ, που έχει κερδίσει και αυτό το φάουλ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Για γέμισμα, όλοι οι παίκτες είναι στην γραμμή της μεγάλης περιοχής. Το φάουλ οποίο εκτελείται. Ο Μελισσάς δεν ευνηδιάζεται από την πορεία της μπάλας και με γροθιά της θέλει στην άλλη πλευρά, όπως σωστά πρέπει να κάνει ένας ποδοσφαιριστής όταν δεν μπορεί να μπλοκάρει την μπάλα και όχι στον άξονα. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ και προσπαθούν να βγουν μπροστά. Και για να δούμε αυτή την προσπάθεια για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος προσπαθεί εκεί με τον Σιράκο, κλείστηκε όμως και από τον Καρά και από τον Νικολιά, και αυτό και σαν αποτέλεσμα να χαθεί η μπάλα. Προσπαθούν να την επαναφέρουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Νικολιά να είναι αυτός ο οποίος την κερδίζει. Η μπάλα πηγαίνει εκεί που κινείται ο Κοροβέσης, που θα αφήσει την μπάλα με διπλή προσπάθεια για τον Κάκο. Κάκο δεν μπορεί να ανοίξει την μπάλα, θα κλέψει ο Νικολιά. Η μπάλα από τα δεξιά εκεί όπου κινείται ο Νάστος, ο οποίος προσπάθησε να βγάλει το συμπαίκτη του στη γραμμή από δεξιά, με δεύτερη προσπάθεια πάει να γίνει τώρα, αλλά νωρίτερα είχαμε το φάουλ πάνω στο Σκοπελίτη, το οποίο υποδεικνύει ο διαιτητής της αναμέτρησης. 35 λεπτό, ακούτε πάντα Μετρόπολη 95. Είμαστε εδώ στο ΕΑΚ Βόλου, τελευταία αγωνιστική, τρίτη και τελευταία της φάσης των ομίλων 1-1, με τον Ολυμπιακό Βόλο να προσπαθεί να βγει μπροστά, να πέφτει κάτω ο Καράς μέσα στην περιοχή, αλλά δεν ήταν κάτι και απομάκρυνε την μπάλα ο Σκόντρας πολύ γρήγορα σε πλάγιο out, εκεί μπροστά στον πάγκο του Σούλη Παπαδόπουλου, ο οποίος Σούλης Παπαδόπουλος θα δει τώρα άλλο που έχει να εκτελεί το πλάγιο, καθώς ο Νικολιάς άφησε την μπάλα για τον Καρά, Καράς ο οποίος προσπαθεί να βρει ένα στήριγμα. Βαρύς και αγωνιστικός χώρος, δεν διευκολύνει τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών και των δύο ομάδων, παρόλα αυτά έχουμε δύο γκολ και έχουμε την ομάδα του ΠΑΟΚ να αμήνεται και όπως να διώχνει την μπάλα σε πλάγιο πριν υπάρξει πρόβλημα εκεί ο Δημητριάδης, ο οποίος γύρισε για να βοηθήσει ο σκόρερ της ομάδας του ΠΑΟΚ. Το πλάγιο είναι δίπλα κοντά στο σημείο του κόρεν, τέλος πάντων με το Καράρα το εκτελεί, να προσπαθεί να βγάζει μέσα στην περιοχή και τα καταφέρνει σε πρώτη φάση το σκόρε τον Αλαμάνι να διώχνει ο Σκόντρας με διπλή προσπάθεια να γίνεται φάουλ, το οποίο δεν σφυρίζεται πάνω στο Σιράκο καθώς τον κράτησε εκεί ο Αρβανίτης. Την μπάλα πηγαίνει στον τερματοφύλακα του Βόλου, ο οποίος έξω από την περιοχή του θα δώσει την μπάλα στον Αρβανίτη. Αρβανίτης προσπαθεί να βρει ένα στήριγμα, πιέζεται εκεί από τον Κάκο, θα κάνει μια βαθιά παλιά, η παλιά είναι από τον Κοροβέση κεφαλιά, σηκώνει το κεφάλι ο Πατράλης και θα αφήσει την μπάλα πίσω για τον Τσελεπίδη. Τσελεπίδης καθώς βλέπει ότι δεν πιέζεται, ανεβαίνει ψηλά για να δώσει την μπάλα στον Άντωνης, που νωρίτερα στο διάστημα που δεν είχαμε υπαρθεί είχε βγάλει μια καλή μεταβίβαση και τώρα είναι η δεύτερη μεταβίβαση. Πολύ ωραία η παλιά του για τον Κάκο, ο οποίος θα επιλέξει να κάνει το σουτ και όχι να μπει στην περιοχή. Θα στείλει την μπάλα πολύ μακριά από τα δοκάρια του Δασκαλάκη, ο οποίος χωρίς να ανησυχεί θα δώσει σε λίγο συνέχεια στο παιχνίδι. Μπαίνουμε στο τελευταίο 8 λεπτό της αναμέτρησης, καθώς είμαστε ήδη στο 37ο λεπτό. Ακούτε πάντα Μετρόπολης 95 και 5. Είναι η τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει τον Πατρακικό με 2-0 την πρώτη αγωνιστική. Πέρασε εύκολα τα Χανιά με 6-2. Αυτή τη στιγμή είναι στο 1-1. Στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης και με τον Μελίσσα, τον Κοροβέση, τον Κοροβέση και τον Άντωνης, τους τρεις ποδοσφαιριστές από την πρώτη ομάδα και κανέναν άλλον, οι άλλοι 8 είναι παιδιά από την ΚΑΠΑ 20, υπάρχει και από την ΚΑΠΑ 17 ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Σκόνδρας κρατάει την μπάλα. Σηκώνει κεφάλι και βλέπει τον Κοροβέση, ο οποίος ξαναδίνει ψύχραμα στο Σκόνδρα. Σκόνδρας θα αλλάξει παλιά από την άλλη πλευρά, από τα δεξιά, για τον Τσελεπίδη. Τσελεπίδης χωρίς να πιέζεται, τώρα πάει πάνω του ο σκόρερ της ομάδας του Βόλου Αλαμάνης, θα γυρίσει την μπάλα στο Μελισσά, ο οποίος θα πρέπει να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι όπως και κάνει, σημαδεύοντας στην αριστερή πλευρά και τον Κοροβέση, που βάζει σωστά το σώμα του για να προφυλάξει την μπάλα. Κερδίζει και το φάουλ, το οποίο του κάνει καθαρά ο Νικολιάς. Ένα φάουλ ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του ΠΑΟΚ. 38 λεπτό της αναμέτρησης, πάντα το 1-1, με Σκόνδρα να έχει την μπάλα, να ανεβαίνει, να δίνει την μπάλα στον Δημητριάδη και αυτός με τη σειρά του στον Άντωνης, ξανά Δημητριάδη, την μπάλα πάει στον Πατράλη, Πατράλη σηκώνει ωραία το κεφάλι και βλέπει από την άλλη πλευρά τον Δελιγιαννίδη από τα δεξιά. Η μπάλα εκεί όπου κινείται ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, θα τη χάσει όμως καθώς έπεσε δυνατά και ο Τσιλιγκύρης, γλύφησε και ο Δελιγιαννίδης, χάθηκε την μπάλα, διαβάζει όμως σωστά τη φάση ο Τσελεπίδης, βγαίνει, απομακρύνει την μπάλα και θα δώσει τώρα ξανά στο Δελιγιαννίδη. Δελιγιαννίδης ο οποίος κάνει την κίνηση, προσπαθεί να συγκλίνει προς τον άξονα, θα χαθεί η μπάλα, πιέζει ψηλά όμως ο ΠΑΟΚ. Όλα αυτά τα πιτσιρίκια που είπαμε ότι το στοιχείο το οποίο τους διακρίνει είναι ο δυναμισμός, η ταχύτητα, το γεγονός ότι τρέχουν ακούραστα, διεκδικούν κάθε μπάλα. Είναι δεδομένο ότι
αφήνουν καλές εντυπώσεις. Θυμίζω ότι το μάτς είναι στο 1-1. Προηγήθηκε η ομάδα του ΠΑΟΚ με τον γκολ του Δημητριάδη. Ισοφάρισε σε 1-1 σε μια αδράνεια της άμυνας με σούτ του Αλαμάνη μέσα από την περιοχή. Ο Τσελεπίνης είναι αυτός ο οποίος κερδίζει την μπάλα, θα την πατήσει εκεί όπου βρίσκεται τώρα ο Σκόδρας. Σκόδρας από τα δεξιά. Ελέγχουν την μπάλα παίκτες του ΠΑΟΚ, παγώνουν το ρυθμό με τον Πατράλη. Το Μανώλη, η μπάλα πάει ξανά στο Σκόδρας, Σκόδρας στον Άντωνης, ξανά Σκόδρας. Σκόδρας προσπαθεί να βρει ένα στήριγμα, θα κάνει το λάθος, θα πουλήσει την μπάλα αυτή, πάει στον Άστο, ο οποίος καθυστερεί, και αυτό δίνει τη δυνατότητα και στον Άντωνης και στον Πατράλη να πέσουν πάνω στον Κιζηρίδη, ο οποίος είχε πάρει την μπάλα. Αυτή πάει στον Καράς, προσπαθεί να βρει ένα στήριγμα, το φάουλ το οποίο κάνει και μάλιστα σηκώνει ο Σιράκος πρώτος στο χέρι πριν καν το στηρίξει ο διαιτητής, γιατί κατάλαβε ότι έκανε το φάουλ πάνω στον ποδοσφαιριστή της ομάδος του Ολυμπιακού Βόλου και αναφερόμαστε στον Αντώνη τον Άστο. Έχω πολλά μηνύματα για τους απόντες της Κυριακής, ναι. Γιατί πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ λένε ότι σε άκουσαν και τρομάξαν. Δεν θα παίξει σίγουρα ο Ροντρίγκες, δεν θα παίξει ο Χαρίσης, δεν θα παίξει ο Γλύκος, δεν θα παίξει ο Ζάιρο, δεν θα παίξει ο Γκολάσα, δεν θα παίξει ο Κίτσιο. Θα σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω, μπορεί να έχω ξεχάσει κι άλλον. Ο Ζάιρο και ο Γκολάσα. Ο Ζάιρο γιατί και ο Γκολάσα. Ο Ζάιρο έχει φλάσει. Α, και αυτός, ναι. Ο Κίτσιο έχει φλάσει, ο Γκολάσα έχει φλάσει. Ο Βιτόρ είναι τραυματίας, ο Κώστα είναι τραυματίας. Ο Χαρίς είναι τραυματίας, ο Γλύκος είναι τραυματίας. Όλοι αυτοί δεν παίζουν. Με πρόσφατο, με τελευταία απώλεια το Ροντρίγκες. Μάλιστα. Ναι, η χειρότερη. Ναι. Φάουλ το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή και είναι δυνατό του Κοροβέτσου και θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα εκεί. Και δεν νομίζω γιατί πρέπει να σηκώνει τα χέρια ο Νάστος, αφού δεν βρήκε καθόλου μπάλα. Έπεσε πολύ δυνατά στον Κοροβέτσου, ο οποίος έπεσε κάτω, αλλά σηκώνεται από το σκόρερ με τη βοήθεια των Αλαμάνι. Έχει πολλά προβλήματα ο ΠΑΟΚ για το μάτς αυτό. Γι' αυτό και χθες το δελτίο τύπου η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την προπόνηση έγραψε αναμένοντας τη λειτουργική διακοπή. Γιατί κάποιοι από αυτούς στην ανάπαυλα θα προλάβουν να αποθεραπευτούν για να είναι διαθέσιμοι για το γόνο με την Ξάν. Κάποιοι φυσικά από αυτούς δεν θα είναι σίγουρα, έτσι. Ένας από αυτούς είναι ο Ροντρίγκες, ο οποίος θα λείψει 4 με 6 εβδομάδες. Κάνει την Ξάνθη, ναι. Ο Γλύκος, ο οποίος και αυτός 4 με 6 εβδομάδες. Ναι. Οριακά θα προλάβει ο Κίτσιου την Ξάνθη, ο Γκολάσα και ο Ζάιρο. Άλλες δηλαδή δεδομένες επιστροφές δεν υπάρχουν. Κώστα, καλό Μάρτιο. Για το Βιτόρ περιμένουμε να δούμε. Πάνω στην παρούσα φάση η ομάδα του ΠΑΟΚ είναι στην επίθεση, κάνει τη σέντρα και νομίζω ότι πρέπει να είναι το πρώτο κόρεο για τον ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση. Θα τρέξει να το εκτελέσει ο Δημητριάδης, ο οποίος από τα δεξιά θα πάει να το εκτελέσει. Πράγματι είναι το πρώτο κόρεο για τον ΠΑΟΚ. Είμαστε στο 42 Κωστή. Να σου πω ότι χάρηκα που ήμασταν μαζί έτσι αυτό το πρώτο ημίχρονο. Θα είσαι με τον Κανελάκη στο δεύτερο. Κανελάκη θα είμαι ακόμα πιο χαρούμενο, θα το ξέρεις. Φίλος με τον Κανελάκη δεν μου βάλει σερίδες. Λοιπόν, απλά ο Κανελάκης δεν διακόπτει τόσο συχνά όσο εσύ και ναι, ναι, εγώ είμαι λίγο πολυλογάς, αυτό είναι αλήθεια. Όχι, όχι, μ' αρέσει να μιλάμε για μπάλα. Μαθαίνω και από σένα για μπάλα, να ξέρεις. Και εγώ μαθαίνω τα νέα από σένα και. Εντάξει, αλληλομαθαινόμαστε. Γίνεται η σέντα, η εκτέλεση, διώχνει με τις γροθιές ο Δασκαλάκης. Προσπαθεί ο Πάκου να επαναφέρει την μπάλα. Ο Κοροβέτσης θα καταφέρει να σημαδέψει, παρακαλώ, το σημεάκι του κόρνερ με σούτ από τον άξονα. Ούτε καν πλάγιο η μπάλα. Είναι αλήθεια ότι θα πάει πίσω στα Γιάννενα ο Κοροβέτσης? Ο Κοροβέτσης αν θα πάει στα Γιάννενα δεν ξέρω, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα δοθεί δανεικός. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο δρόμος. Τώρα να πάει πού, να πάει στον Πανιόνιο, δεν το νομίζω. Γι' αυτό, ναι. Να πάει σε ομάδα του εξωτερικού, καμιά Β' Γερμανίας ή οτιδήποτε άλλο, ούτε αυτό το βλέπω. Αν και έχω την εντύπωση και πάνω σε αυτό ήθελα να συμφωνήσω. Κρύος παίχτης. Ότι στην περίπτωση του Πέλκα, αν ο Πέλκα συνέχιζε να πέσει καμιά ομάδα χωρίς να έχει τίποτα γιατί την αγαπάω τον Απόλλωνα Καλαμαριάς ή οπουδήποτε αλλού, τέτοια εξέλιξη δεν θα είχε με τη Σετουμπάλ. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, να σου πω κάτι ρε φίλε, ναι. Έχεις τώρα τον Άρνεσον αθλητικό διευθυντή στον ΠΑΟΚ, σωστά. Ναι. Γιατί να μην πάει π.χ. να παίξει στην Άλμερ Σίτι ή στην Οστάνδη ή οπουδήποτε αλλού και να το στείλει στα Γιάννενα. Ας πάει να παίξει εξωτερικό, έστω και στη Β' κατηγορία. Περισσότερες καλές παραστάσεις θα πάρει και. Ναι, ναι, ναι. Από την και προπόνηση και η γήπεδα και οτιδήποτε άλλο. Γίνεται το λάθος, αλλά τι έχουμε, επιθετικό φάουλ όπως υπέδειξε ο διαιτητής. Και έτσι σταματάει εδώ αυτή η προσπάθεια για τον ΠΑΟΚ. Με τον Άντωνης που είναι αλήθεια ότι ψάχνει να βρει την καλό σουτ, την ευκαιρία να πιέσει, να δείξει και αυτός κάτι όπως έδειξε στα χαρτιά. Αυτό να ποιος τον έφερε, τον Άντωνης. Τον Άντωνης τον έχει φέρει, είναι επιλογή του Άρνεσεν.
Μα το παλικάρι. Και πώς σας τύχησε αυτός? Ο Άρνεσεν τύχησε για να πάρει το δελτίο ταυτισίου με κοντά στα 300 χιλιάρικα. Το παλικάρι. Να σου πω κάτι, Κώστα. Ναι. Δεν τον έχουμε δει και συμφωνώ, έτσι. Για να δούμε αυτή τη βαθιά παλιά, μη και τυχόν προλάβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, με το κεφάλι όπως καλά και θα διώξει την μπάλα μπροστά από το Σιράκο. Ο Άντωνης είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ποδοσφαίρου της Αυστραλίας. Δεν το λέει ο Ζαΐρης για να γίνει αρεστός στον Άρνεσεν. Αυτό τουλάχιστον λένε όλοι από την Αυστραλία. Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι μεταγραφή ενός 29χρονου ή ενός 30χρονου που να πεις τι μας φόρτωσε. Πιστεύω ότι αυτό το παιδί έχει να δείξει πράγματα. Τουλάχιστον θα σου πω τι είπε ο Αρτίκο σε ένα ΜΜΕ της Αυστραλίας, όπου και ασχολούνται πολύ με τον Άντωνης, και τους είπε χαρακτηριστικά ότι είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ που πιθανώς να έχει την καλύτερη τεχνική κατάρτιση. Εντάξει, νομίζω ότι για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή πρέπει να έχουμε ανοιχτό λίγο ένα παράθυρο, να δούμε το παιδί τι μπορεί να προσφέρει. Είμαστε στο 45 λεπτό της αναμέτρησης. Σε λίγο θα ακούσουμε με το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και το σχόλιο του Κώστα του Πετροτού που είναι δίπλα μου. Απλά να σου πω ότι υπάρχει μια ροκ καταστάσεις, ροκ δηλαδή εδώ στο ΑΕΚ του Βόλου. Δηλαδή γιατί κάνουμε, ναι, μετάδοση από καθίσματα έξω. Δημοσιογραφικά δεν υπάρχουν. Έχω ανοιχτό δίπλα το λάπτοπ για να φορτίζει το κινητό. Πρώτη μούρη είναι δίπλα στον Αγγελίδη και τον Άρνεση. Να είσαι παραπονιέται. Ναι, πρώτη μούρη. Δηλαδή θα με κεράσει και καφέ σε λίγο. Ακούμε τι λένε, να ξέρεις, αλλά αύριο στη μέτρηση φορά αυτά δεν λέμε τίποτα. 45 λεπτό της αναμέτρησης. Τώρα, Κώστα, κάνε ένα σχόλιο για να κλείσουμε γρήγορα μετά. Κοίταξε, το σχόλιο είναι ότι από τα μέσα και μετά στο πρώτο μήχρονο Ολυμπιακός Βόλου πατάει καλύτερα, ήταν πιο απειλητικός. Αν θέλουμε να ξεχωρίσουμε παίκτες, νομίζω ότι παίκτες από το κέντρο και προς τα αριστερά στέκονται καλύτερα, και ο Κάκο και ο Σιράκος ήταν έρθει προς τα εδώ. Ενώ τώρα έχουμε λήξει μήχρονο με το 1-1 οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Νομίζω πιο πολύ ξεχωρίσαμε τον Δημητριάδη, τουλάχιστον στο πρώτο 20 λεπτό του σπεντάλου που μπήκε με φόρα. Είναι δύσκολο να βγάλει συμπεράσματα από ένα τέτοιο παιχνίδι. Είπαμε ότι το βασικό είναι να δουν κάποια παιδιά, ομάδες να παίζουν σε ένα τέτοιο επίσημο παιχνίδι, γιατί είναι προφανές ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να δώσει κάποιους ποδοσφαιριστές δανεικούς για να αξιοποιηθούν πέρα από τις ακαδημίες του και πέρα από την πρώτη ομάδα που δεν μπορούν να παίζουν όλοι. Να θυμίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει αγώνα σήμερα, ο Δικέφαλος παίζει με τον Ολυμπιακό Βόλου και μαζί του θα είναι όπως πάντα η Sporting Bet, ο χρυσός χορηγός της ομάδας. Το στοίχημα στη Sporting Bet δεν σταματάει ποτέ, ενώ ειδικά για τους αγώνες του ΠΑΟΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο κύπελο θα βρείτε και αυτή την εβδομάδα μοναδικές προσφορές και ειδικά στοιχήματα. Επιστρέφουμε σε ένα τέταρτο για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου. Λοιπόν, πολύ ωραία. Ολυμπιακός Βόλου ΠΑΟΚ 1-1 στο ημίχρονο για το αδιάφορο μάτς κυπέλου στο στάδιο του Βόλου. Εγώ την κάνω Γιάννης Πουλόπουλος, θα έρθει μετά από λίγη ώρα ο Κανελάκης να συνεχιστεί η μετάδοση και ό,τι άλλο έχει παίξει ας πούμε αυτές τις μέρες, θα γιορτή με κύπελα, γιορτές με κύπελα, αδιάφορα κτλ. Είναι μια ξενέρα, αλλά όλη χρονιά δεν μπορεί να είναι όλοι έτσι, ξέρω, κατά κάποιο τρόπο με πάθος. Εντάξει, θα υπάρχουν και οι ξενέρωτες μέρες. Μια από αυτές είναι και η σημερινή. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, το βράδυ θα τα πούμε. Δημήτρης Κανελάκης και το δεύτερο ημίχρονο θα το ακούσετε πάλι εδώ από το Αθλητικό Μετρόπολης και από τη Sporting Bet που έλεγε και ο Γεωργίου. Πώς το έλεγε? Sporting Bet! 10 χρόνια πριν. Ο Γεωργίου, εμείς στο τέλος, ναι. Ναι, άντε γιάγια. 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 Τέλος, ναι. Ναι, άντε γιάγια.